Καλύτερη επιχείρηση με καυσόξυλα και προϊόντα ξυλού για θέρμανση. Καυσόξυλα Μπορική. Από τις προσήλαιες περιοχές του Αγίου Όρους και της Χαλκιδικής φέρνουμε τις καλύτερες ποιότητες με καυσόξυλα περσινής κοπής, μεσέ, οξιά, γάβρο και πουρνάρι. Καυσόξυλα Μπορική. Με αποθήκες 11.000 τετραγωνικών μέτρων φροντίζουμε έγκαιρα για να έχουμε τα πάντα για εσάς. Καυσόξυλα Μπορική. Παραγγέλνετε, ζυγίζουμε με δική μας ηλεκτρονική γεφυροπλάστηγα και τα μεταφέρουμε άμεσα και δωρεάν. Καυσοξυλεμπορική. Ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι Αγίου Όρους, μπριγκέτες, πέλετ. Επίσης, εισάγουμε και διαθέτουμε πέλετ αυστριακό, σερβικό και ρουμανικό. Πρώτης ποιότητας, πιστοποιημένο με προδιαγραφές. Το καλύτερο που κυκλοφορεί στην αγορά. Καυσοξυλεμπορική. Από το 1979, πρώτη σε προϊόντα θέρμανσης. Το τζάκι μας χαρίζει ζέστη και θαλπορή. Προσοχή! Έχει και αυτό τους κινδύνους του. Γι' αυτό, για να αποφύγετε τις δυσάρεστες συνέπειες, η φωτιά ξέσπασε από την καμινάδα. Καλέστε μας έγκαιρα και σε λίγη ώρα, με ελάχιστα χρήματα, θα απολαμβάνετε ήσυχη το τζάκι σας. Φώτης Βακυρτζής, ειδικός κατασκευαστής συντηρητής τζακιών. Η καθαρή καμινάδα δεν παίρνει φωτιά, δεν μυρίζει, δεν λερώνει τείχους και κουρτίνες. Έτσι, το τζάκι σας λειτουργεί άψογα. Φώτης Βακυρτζής και είστε ήσυχοι. Καλοψημένες νοστιμιές, πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρή 4.
Βιολογικά προϊόντα. Προϊόντα όπως θα έπρεπε να είναι. Όταν ο μύθος συναντά την άριστη ποιότητα, την παραδοσιακή γεύση και τις μοναδικά χαμηλές τιμές, τότε τελειώνουν τα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός, με τη δύναμη του παραγωγού, πουλάμε τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κρέατα Μαραγκός, 25 χρόνια πουλάμε χωρίς μεσάζοντες. Το ίδιο και τώρα. Κρέατα Μαραγκός, Βενιζέλου 25 και 29 Ιουνίου, στις Σέρες. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Τρεις γενιές παράδοση. Πάνω από μισό αιώνα γεύσεων και αρωμάτων. Καφεκοπτείο Μπουφίδης. Σημείο αναφοράς του καφέ στις Σέρες. Όλων των ειδών οι καφέδες, ελληνικός, στιγμής, εσπρέσο, φίλτρου σε 16 αρώματα. Διάφορα είδη τσάι από το δρόμο του τσαγιού. Χειροποίητα παραδοσιακά σεραϊκά προϊόντα. Μπουφίδης. Καινοτομία μας, οι ξηροί καρποί που ψήνονται καθημερινά μπροστά σας με αλάτι Ιμαλαίων, αλλά και τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα γλυκά του κουταλιού, κουφέτα Χατζηγεννάκη. Μπουφίδης. Καθημερινή απόλαυση από το 1956. Διονυσίου Σολομού 39 Σέρες. Τηλέφωνο 23210-22205. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας, ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Καλησπέρα φίλοι μου και καλή σας εβδομάδα. Χρόνια πολλά στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, στη Μαρία, στη Σουλτάνα, έχει τόσες πολλές, στη Δέξια, έχω συμμαθήτρια εγώ. Είναι γιορτή μεγάλη φίλες μου και σίγουρα γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μου φαίνεται και η γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Εξαιρετική μέρα. Φίλες μου, έχουμε για σας, εμείς όμως εδώ στο ραντεβού μας, έχουμε για σας υπέροχες συνταγές. Ένα φαγητό με κρέας και ριζάκι, ο σομπούκο, ένα ιταλικό φαγητό. Εξαιρετικό, φίλες μου, θα το δείτε, είναι λίγο μία διαφορετική συνταγή, αλλά πάρα πολύ νόστιμη και πολύ εμφανίσιμο έτσι για ένα τραπέζι που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα που είναι οι μέρες γιορτινές. Και αμέσως μετά, το κόκκινο βελουδένιο κέικ, το velvet cake που οι περισσότερες θα το ξέρουν. Ένα υπέροχο γλυκό, συνταγή τέλεια. Σήμερα, φίλες μου, θα φτιάξουμε τον παντεσπάνι και αύριο θα σας το δείξω ακριβώς πώς θα το διακοσμήσουμε. Γιατί έστω και αυτές οι κορδέλες επάνω, ο ιστός της αράχνης, υπάρχει ένας ειδικός τρόπος που γίνεται και σίγουρα πρέπει να έχουμε τις μέρες μας. Δεν είναι κάτι πολύ απλό, αλλά όταν το δείτε, είμαι σίγουρη ότι θα το φτιάξετε.
Ας πάμε λίγο να δούμε πρώτα την πρώτη μας συνταγή, να δούμε την καρτούλα και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Σήμερα, φίλες μου, μην ξεχάσετε, περιμένουμε τους φίλους μας, τον Γιώργο και τη Μαρία από την AgroSmart και ξέρετε ότι πάντα μας κάνουν και τους παρακολουθούμε με τέτοια ευλάβεια και με τέτοιο ενδιαφέρον, γιατί λένε τόσο ωραία πράγματα που μας νοιάζουν όλους μας. Με νοιάζει να έχω στο σπίτι μου ωραία λουλούδια, ωραία λαχανικά, για αυτούς που είναι επαγγελματίες ακόμα καλύτερα, για τους αγρότες, για τις νοικοκυρές που θέλουν να έχουν ένα όμορφο παρτέρι ή ένα όμορφο θερμοκήπιο. Άρα περιμένετε αμέσως στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό έχω δύο συνταγές σήμερα. Έχουμε τον Γιώργο και τη Μαρία. Πάμε λίγο να δούμε καρτούλα για το σομπούκο. Φίλες μου, είμαστε εδώ, είδατε τη συνταγή, σε λίγο θα την ξαναβάλουμε πάλι, λίγο πριν από το διάλειμμα. Όπως βλέπετε, έχω 1 κιλό κρέας που είναι από σπάλα, υπέροχο κρέας από το Μαραγκό. Φίλες μου, θα προμηθευτείτε εκεί τα καλύτερα κρέατα. Είναι παραγωγή και σίγουρα θα σας καταπλήξουν οι τιμές. Η ποιότητα δεν το συζητάμε καθόλου. Εγώ που τα έχω δοκιμάσει, έχω μείνει, φίλες μου, άναυδη. Είναι τόσο μαλακό το κρέας και τόσο νόστιμο που μου φαίνεται ότι σαν να έχει κοπεί και έχει σιτέψει τόση ώρα που σχεδόν έχει γίνει σαν βαμβάκι. Το δε χρώμα του, δείτε το. Όπως είπαμε πάντα, το κρέας ή έστω και τα ψάρια και τα πουλερικά, πρώτα από την οσμή μπορούμε να καταλάβουμε και αμέσως μετά κοιτάζουμε τα υπόλοιπα. Όλα συντελούν στο να δούμε αν το κρέας μας είναι φρέσκο, αν είναι καλό, αν είναι έτσι όπως πρέπει για να μαγειρευτεί. Ας το πάρω εγώ αυτό τώρα, δεν μου χρειάζεται. Αυτό που έχω να κάνω είναι... Ωραία. Το έχω για να βάλω στο σκεύος μου. Αλατάκι και πιπεράκι λίγο, ίσα ίσα, για να μου δώσει την οστιμιά που θέλω. Να το ενισχύσω δηλαδή, είναι τόσο νόστιμο.
αλλά φίλες μου σίγουρα θέλουμε και λίγο έξτρα γεύση. Ελαιόλαδο πρωτεύς στο τηγάνι μου και τώρα αμέσως στο κρεατάκι. Τώρα δεν μου χρειάζονται τα γαντάκια, μπορώ να τα πάρω. Εντάξει. Θέλω λίγο να θωρακίσω την επιφάνεια του κρέατος για να κλείσω μέσα τις νοστιμιές και τα ζουμάκια, φίλες μου. Και αμέσως μετά, μόλις θα το δω και αρχίσει και ξεκολλάει, θα το γυρίσω το πάνω κάτω. Αλατάκι δεν έβαλα, εδώ είναι τα αλάτι μου. Και πολύ λίγο αλατάκι Ιμαλαΐων. Μου έχει τελειώσει και πρέπει να πάρω από τον Μπουφίδη. Είναι για την πίεση πάρα πολύ καλό, βοηθάει σε αυτούς που έχουν πίεση. Γιατί δεν είναι τόσο αλμυρό όπως το άλλο το αλάτι. Εντάξει. Προσπαθώ να το ελέγξω για να δω αν ξεκολλήσει από τον πυθμένα της κατσαρόλας μου, σημαίνει ότι έχει θωρακιστεί από τη μία μεριά και αμέσως να το γυρίσω για να γίνει και από την άλλη. Και μετά βάζω τα υπόλοιπα λαχανικά μου. Ωραία. Να χαμηλώσω λίγο ένταση για να μην αρχίσει και πιτσιλάει. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσω με τα κρεμμυδάκια μου που θα τα κόψω, είναι μικρά κρεμμυδάκια φίλες μου, σε 3 κομμάτια. Ή μπορείτε να βάλετε ένα μεγάλο, όπως λέει η συνταγή φίλες μου, κομμένο καρέ, σε μεγάλα κομμάτια όμως. Όπως ακριβώς κόβω εδώ. 2 σκελίδες σκόρδα. Να πάρω την ξύλινη την κουταλίτσα μου. Εντάξει. Δείτε το αμέσως άλλαξε χρώμα και άρχισε να παίρνει το χρώμα του ψημένου. Αυτό που θέλω να κάνει όπως σας είπα και από τη μία μεριά και από την άλλη. Το φαγητό θέλει ψήσιμο, φίλες μου, γύρω στη μία ώρα σε σιγανή φωτιά. Αν το βάλετε όμως στη χύτρα, όπως θα το σκεπάσω τώρα εγώ, γλιτώνετε το χρόνο, η νοστιμιά είναι πάλι η ίδια, δεν αλλάζει σε τίποτα, να είστε σίγουρες γι' αυτό. Γιατί φανταστείτε ότι παλιά έκλειναν τις κατσαρόλες και τα σκεύη με ζυμάρι, με αλεύρι που έφτιαχναν με νερό οι μανούλες μας ή οι γιαγιάδες πιο πολύ, για να μπορέσουν να θωρακίσουν μέσα τα ζουμιά και τις νοστιμιές. Που σημαίνει ότι το φαγητό πρέπει να κρατήσει μέσα τα ζουμιά του. Αν θέλουμε να κοκκινήσει, μόνο τότε βγάζουμε το καπάκι στο τέλος και αμέσως το αφήνουμε έτσι λίγο για να αρχίσει να χυλώνει. Δείτε το αμέσως έκανε ωραίο το ζουμάκι. Τώρα σε αυτό το σημείο θα σβήσω με το κρασί. Κρασί λευκό. Και μάλιστα οι Ιταλοί έχουν πάρα πολλά κρασιά σαν και εμάς, αφού είναι Μεσόγειος. Και εκεί η Λομβαρδία που είναι αυτό το φαγητό, το αγαπημένο τους και το παραδοσιακό. Έχουν πάρα πολλά κλίματα και σταφύλια, κρασιά, υπέροχα. Και γι' αυτό φίλες μου είναι και το φαγητό έτσι. Σε αυτό το σημείο θα βάλω το καρότο. Θα περιμένω όμως λίγο για να πάρω το πιατάκι μου εδώ, μέχρι να εξατμιστεί λίγο το κρασάκι μου. Θα ψιλοκόψω το καρότο μου σε ροδέλες. Μπορείτε φίλες μου αυτό το φαγητό να το κάνετε και με κοτόπουλο. Το ιστερόγραφο ήταν έτσι στη συνταγή, έλεγε ότι μπορεί η εναλλακτική λύση είναι ότι να γίνει και με κοτόπουλο, αλλά και μπουτάκι και στήθος, όχι μόνο στήθος. Τώρα μπορώ να ανεβάσω ένταση, γιατί σταμάτησαν τα πιτσιλήματα. Και καρότο τριμμένο.
Δύο φύλλα δάφνη. Φρέσκα. Σέλινο. Ρίζα και φύλλα. Είδατε, μόνο αυτά που μπαίνουν, φίλες μου, είναι σαν να είναι ένας ζωμός που γίνεται για να αφήσει την οστιμιά του το κρέας. Φανταστείτε δηλαδή τι νόστιμη που θα είναι η σάλτσα του. Πρέπει να χυλώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα τα φύλλα. Εδώ έχω όμως τα φύλλα του μαϊντανού. Και τον έχω κόψει από την αυλή μου, φίλες μου, πρωί-πρωί. Με αυτόν τον μαϊντανό έχω πάθει ένα ευχάριστο, που το λέω και εγώ όταν το είδα, μια έκπληξη. Στο σπίτι μου έχω στο δεύτερο όροφο ένα θερμοκήπιο που με είχε κάνει ο άντρας μου, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα λουλούδια, για να έχω και το χειμώνα τα εσπεροδοειδή μου. Έχω πορτοκάλια, μανταρίνια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Και είχα στη γωνία φυτεμένο ένα μαϊντανό, στη γωνία του θερμοκηπίου. Όταν ξεράθηκε το καλοκαίρι που έλειπα, από τα τζάμια που τα είχα ανοιχτά, έπεφτε ο σπόρος κάτω ακριβώς στην πέτρα, στην αυλή, στο ισόγειο. Και ρίζωσε μέσα στην πέτρα, ανάμεσα από κάποια χαλάσματα, έτσι, κάποια ραγίσματα που είχε, και τώρα είναι σαν να είναι ολόκληρος θάμνος. Όταν πήγα κι εγώ και το είδα, έμεινα άναυδη. Λέω, αυτό τι να είναι, τι... Όταν μύρισα τα φύλλα και κοίταξα επάνω, τότε το συνδύασα και είπα, δείτε τι κάνει η φύση και τι μπορούμε να έχουμε αν αγαπάμε τα λουλούδια. Έφυγε από πάνω και κατέβηκε κάτω. Και τώρα, φίλες μου, μου φαίνεται ότι πρέπει από τον Γιώργο σήμερα να πάρω μία κουκούλα, γιατί είναι κάτω. Δεν είναι μέσα στο θερμοκήπιο, είναι στην αυλή. Για να μην μου παγώσει το χειμώνα και να το σκεπάσω, γιατί από ό,τι είδα προχθές, έλεγε ότι υπάρχουν ειδικά καλύματα που μπορούμε τώρα, γιατί εμείς εδώ στο βορρά έχουμε πολύ κρύο. Για να το σώσω και να το έχω και για την άνοιξη. Ήταν μια έκπληξη πολύ ωραία που δεν μπορούσα να τη φανταστώ. Και φυσικά είναι πολύ όμορφο να το βλέπει κανείς, γιατί είπαμε, είναι η δημιουργία της φύσης. Σε αυτό το σημείο, φίλες μου, θα βάλω και το σελινάκι μου, που το έχω πλυμμένο και κομμάτια. Το φύλλο, ήδη κιόλας έβαλα τη ρίζα. Και εδώ τώρα θέλουμε χοντρά κομμάτια. Και τώρα το σέλινο είναι ο καιρός του και μας κομμυρίζει. Δίνει τέτοια ωραία νοστιμιά και άρωμα στο φαγητό και δροσιά συγχρόνως. Ωραία. Θα το σκορπίσω έτσι παντού. Θα το αφήσω ίσα ίσα να αρχίσει να μαλακώνει. Τελευταίο, φίλες μου, θα βάλω την ντομάτα μου, δύο ντομάτες που λέει η συνταγή μου στο ρεντέ, τις έχω περασμένες, και μπόλικο μαϊντανό. Αμέσως ένα ποτήρι ζωμό στην αρχή. Θα κλείσω το σκεύος, θα το αφήσω γύρω στο μισάωρο, ίσα ίσα δηλαδή μέχρι να πάμε διάλειμμα και να γυρίσουμε, να κάνουμε το γλυκό μας, το βελουδένιο κέικ. Αμέσως το φαγητό θα είναι έτοιμο και θα το σερβίρω με ένα υπέροχο ρύζι μπασμάτι, με κρόκο κοζάνης μέσα, που είναι πάρα πολύ ωραίο, και με αυτό πάντα σερβίρεται, ή με πουρέ πατάτας, από ό,τι λέει το βιβλίο. Ήδη κιόλας, για να μην καθυστερώ εγώ σε αυτό το σημείο, θα βάλω και την ντοματούλα. Θα έχω έτοιμο και το ζεστό το νερό, το ζωμό. Και δεν θα το ανακατέψω καθόλου, φίλες μου. Θα το αφήσω έτσι, να σκορπίσουν οι γεύσεις παντού, να μελώσει η σάλτσα και να το δοκιμάσω όταν θα το ανοίξω μετά από το μισάωρο. Εντάξει. Θα βάλω τώρα και ζεστό νεράκι ή ζωμό, φίλες μου, μπορείτε να βάλετε. Αν και είναι τόσο νόστιμο το κρέας, που μου φαίνεται πως ο ζωμός θα είναι παραπανίσιος. Εντάξει, μέχρι εδώ δεν θα το σκεπάσω παραπάνω, γιατί είναι το κρέας μαλακό και, όπως σας είπα, είναι σιτεμένο και δεν χρειάζεται ούτε καν το μισάωρό του, θα είναι πάρα πολύ. Κλείνω τώρα τη χύτρα, να δούμε την καρτούλα ακόμα μία φορά και να πάμε για ένα διάλειμμα να γυρίσουμε να δούμε το κέικ, το γλυκό.
σαλάτα όλοι μαζί. Φέρνω σαλάτα παιδιά, μπιφτεκάκια ζουμερά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και σουβλάκια θρεπτικά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλους σεφ, συντάγες στην κότο σεφ. Κι-κι-κι-κι-κι-κι, νοστιμιές υγιεινές. Κι-κι-κι-κι-κι-κι με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρή 4. Βιολογικά προϊόντα. Προϊόντα όπως θα έπρεπε να είναι. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν, υπάρχουν ακόμη κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές στο πέρασμα των χρόνων. Η ποτοποιία Μπέι από το 1905 παράγει, τυποποιεί και διακινεί με το ίδιο πάντα μεράκι, την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των σεραίων καταναλωτών. Το εξαιρετικό ούζο Μπέι με τη βελούδινη γεύση, τα λικέρ με τα αιθέρια αρώματα, η πλούσια γκάμα των αλκοολούχων ποτών, η μεγάλη ποικιλία κρασιών από επιλεγμένους ελληνικούς αμπελώνες και οι περίτεχνες συσκευασίες δώρων γίνονται αφετηρία για ένα ονειρικό ταξίδι γευστικής απόλαυσης. Ποτοποιία Μπέι. Αξία δοκιμασμένη στο χρόνο. Στα Home Plus Παπαγιωάννου οι προσφορές συνεχίζονται και το μήνα Νοέμβριο. Θερμάστρα γαλαζία 2400 W μόνο 28,50. Θερμάστρα χαλαζία 1600 W μόνο 19,50. Ηλεκτρικό υπόστρωμα μονό μόνο 13,90. Ηλεκτρικό υπόστρωμα διπλό μόνο 23,90. Κουβέρτα φλής μονή μόνο 8,90. Κουβέρτα φλής διπλή μόνο 9,90. Κουβέρτα φλής προβατάκι μονή μόνο 9,90. Κουβέρτα φλής προβατάκι διπλή μόνο 15,90. Home Plus Παπαϊωάννου στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζουν. 7 χρόνια τώρα το Γεωπονικό Κέντρο Agrosmart προσφέρει τις υπηρεσίες του στον επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη. Με γνώση και 20ετή πείρα στην δεδροκαλλιέργεια, αμπελουργία, λαχανοκομεία, στα θερμοκήπια με συμβουλές για κερδοφόρες καλλιέργειες. Στο Agrosmart επίσης θα βρείτε βιολογικά και χημικά λιπάσματα, σπόρους, βολβούς ανοιξιάτικης και φθινοπορεινής φύτευσης. Βιολογικά και χημικά φυτοφάρμακα σπορώθητα κυπευτικών των καλύτερων υβριδίων της αγοράς. Προϊόντα που καταπολεμούν τυφλοπόντικες, ποντίκια, μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια, φίδια και αποθητικά πουλιών. Ψεκαστήρες εινοποιητικά με λυσοκομικά ή Γεωπονικό Κέντρο Agrosmart. Συνεχής επιστημονική κάλυψη από τους ειδικούς Γιώργο Μπόσκο και Μαρία Παπατολίδου. Παύλου Μελά 26, πίσω από την πρώην Ομαρχία. Όταν ο μύθος συναντά την άριστη ποιότητα, την παραδοσιακή γεύση και τις μοναδικά χαμηλές τιμές, τότε τελειώνουν τα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός, με τη δύναμη του παραγωγού, πουλάμε τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κρέατα Μαραγκός. 25 χρόνια πουλάμε χωρίς μεσάζοντες. Το ίδιο και τώρα. Κρέατα Μαραγκός. Βενιζέλου 25
και 29 Ιουνίου στις Σέρες. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ο Πασιάς παρουσιάζει μια κορυφαία σειρά αλλαντικών βασισμένη σε πύρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον ομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Τρεις γενιές παράδοση. Πάνω από μισό αιώνα γεύσεων και αρωμάτων. Καφεκοπτείο Μπουφίδης. Σημείο αναφοράς του καφέ στις Σέρες. Όλων των ειδών οι καφέδες, ελληνικός, στιγμής, εσπρέσο, φίλτρου σε 16 αρώματα. Διάφορα είδη τσάι από το δρόμο του τσαγιού. Χειροποίητα παραδοσιακά σεραϊκά προϊόντα. Μπουφίδης. Καινοτομία μας, οι ξηροί καρποί που ψήνονται καθημερινά μπροστά σας με αλάτι Ιμαλαίων, αλλά και τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα γλυκά του κουταλιού, κουφέτα Χατζηγιαννάκη. Μπουφίδης. Καθημερινή απόλαυση από το 1956. Διονυσίου Σολομού 39 Σέρες. Τηλέφωνο 23210-22205. Νερό, το πολύτιμο δώρο της φύσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Συνδικής με συνέπεια, υπευθυνότητα και άρτιο προγραμματισμό φροντίζει να παρέχει σε όλους τους δημότες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Συνεχίζει εξυγχρονισμός όλων των υφισταμένων δικτύων και κατασκευή νέων. Δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Αξιοποιούμε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και εξυγχρονίζουμε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με ειδική μέρημνα για την προστασία των πολύτιμων υδροβιοτόπων. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε συμμάχους όλους τους δημότες. Προσέχουμε το περιβάλλον και δεν σπαταλούμε τους υδάτινους σπόρους μας. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Συνδικής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους δημότες, συνεχίζουμε. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικά. Γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον ομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι... Η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροπρότημα στην οικοκυρά. Να κάνουμε αυτό το υπέροχο χριστουγεννιάτικο κέικ. Είναι κέικ για όλες τις εποχές και πιο πολύ εγώ θα το έλεγα πασχαλιάτικο, αλλά έξω το έχουν για χριστουγεννιάτικο και λέγεται Red Velvet Cake, δηλαδή βελούδο κόκκινο κέικ. Είναι πιο πολύ από την υφή της ζύμης και όχι από το χρώμα. Το χρώμα μετά το φτιάχνουμε εμείς όπως θέλουμε, γιατί μέσα ούτως ή άλλως θα έχει χρώμα ζαχαροπλαστικής κόκκινο
και το κέικ θα είναι κόκκινο. Γι' αυτό είπα, φίλες μου, αύριο θα το διακοσμήσουμε, θα το κόψουμε και θα το δείτε κιόλας πώς είναι. Πάμε να δούμε καρτούλα λίγο, να γράψουμε τα υλικά γιατί είναι αρκετά. Είμαστε εδώ, φίλοι μου. Όσο γράφατε εσείς τα υλικά, εγώ έχω ξεκινήσει με τη ζάχαρη που είναι ανάμεικτη όπως σας γράφω, δηλαδή μισή άχνη, μισή κρυσταλλική. Γιατί υπάρχει μια ζάχαρη πάρα πολύ λεπτή που εδώ δεν τη βρίσκω εγώ. Πρέπει να πας σε εξειδικευμένα καταστήματα. Γι' αυτό φτιάχνω αυτό το μείγμα και γίνεται ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Έβαλα και τα δύο αυγά και αμέσως χτυπάω εδώ στον κάδο και σιγά σιγά βάζω το ηλιέλαιο. Έχω βάλει ένα μέρος, συνεχίζω το χτύπημα. Η φόρμα μου είναι φτισσόμενη, φίλες μου, με χαρτί αντικολλητικό κάτω και γύρω γύρω φυσικά βουτυράκι για να μην κολλήσει το γλυκό. Και αμέσως μετά, σόδα του φαγητού, 1 και 1/4 κουταλάκι του γλυκού.
γιατί έχουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορούμε όμως εδώ να βάλουμε και φαρίνα, με πολύ λίγη σόδα όμως, όχι πάρα πολύ. Βανίλιες. Ωραία. Συνεχίζω με το υπόλοιπο ηλιέλαιο. Και το έβαλα όλο τώρα. Έχει τελειώσει. Τώρα σε αυτό το σημείο, στον καφέ μου το στιγμιαίο, θα βάλω πολύ λίγο ζεστό νεράκι για να το διαλύσω. Δυνατό στιγμιαίο καφέ ή εσπρέσο, φίλες μου, θα βάλετε. Ωραία. Και συνεχίζω τώρα βάζοντας το ξινόγαλα. Τώρα τον καφέ. Το κακάο 2 κουταλιές. Και τώρα το αλεύρι μου κοσκινισμένο έτσι όπως είναι και φυσικά το χρώμα ζαχαροπλαστικής, φίλες μου, κόκκινο, όπως το βλέπετε που έχω εδώ, που θα το βρείτε στα καταστήματα Μπουφίδη. 2 κουταλιές της σούπας θέλουμε. Αραιωμένο φυσικά να είναι. Τώρα εγώ θα βάλω σταγόνες εδώ. Σαν σταγόνες θα βάλετε γύρω στις 10 σταγόνες. Πάλι θα ανακατέψω με λίγο γάλα ή με λίγο ζεστό νερό. Δείτε το αμέσως πως έχει γίνει. Κωνσταντίνε, μπορείς να το δεις? Ναι. Ωραία. Θέλω λίγο ακόμα. Για να γίνει έτσι έντονο κόκκινο. Ωραία. Και το ρίχνω μέσα στο μείγμα. Σηκώσω τώρα το μίξερ μου για να το ξεπλύνω πάρα πολύ καλά και να το βάλω όλο. Και τώρα συνεχίζω με το αλεύρι, φίλες μου. Το βάζω κουταλιά-κουταλιά. Ξανά στον κάδο. Το ψήσιμο του είναι, το χαρτάκι μου, είναι εδώ, 180 βαθμούς, προθερμασμένος φούρνος. Αμέσως μετά, μόλις βάλουμε μέσα το γλυκό, κατεβαίνουμε στους 165 και θέλει γύρω στα 35 με 40 λεπτά. Θα το δείτε, φίλες μου, να μπαίνει καλά η οδοντογλυφίδα ή το ξυλάκι που θα δοκιμάσετε ή έστω και το μαχαίρι, βγάζοντας να μην είναι υγρό, που σημαίνει ότι θα είναι εντάξει. Συνεχίζω εγώ ακόμα λίγο, γιατί έχω το αλεύρι μου εδώ και το υπόλοιπο. Αφού ανακατευτεί καλά, θα σηκώσω τον κάδο και θα πάρω τα πλαϊνά γύρω-γύρω, γιατί όπως σας λέω, μαζεύεται χαμηλά, φίλες μου, και σίγουρα δεν το παίρνει όπως πρέπει. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Γεια σας, κυρία Ελένη. Ναι. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Γεια σας, κυρία Ελένη. Γεια σας. Πείτε μου πώς λέγεστε. Ναι, σας ακούω, ναι. Ναι. Σούλα λέγομαι, από Κομωτινή σας τηλεφωνώ. Α, γεια σας, Σούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Πες μου, θέλεις να ρωτήσεις κάτι? Α, μισό λεπτό λίγο. Ναι. Σούλα, χαμήλωσε την τηλεόραση. Μπράβο, ναι, και να μ' ακούσει από το τηλέφωνο. Λίγο, τηλέφωνο και να μ' ακούσει από το τηλέφωνο. Ναι, ναι, κύριε Ελένη. Ναι, ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Πείτε μου. Προχθές που δείξατε τις δύο συνταγές με το τουρσί. Ναι. Στην ποντιακή τη συνταγή,
Το αλάτι, είπατε, μία κουταλιά σούπα και ένα λίτρο νερό. Ναι, ακριβώς έτσι. Είπα, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, αλλά γεμάτη, ναι, σκόρδο και καυτερή πιπεριά. Ναι, όλα μαζί. Τα υλικά, περασμένα. Περασμένα, πασαλίβουμε πολύ καλά έτσι σαν κρέμα το λάχανο, ναι, και αμέσως μετά βάζουμε το νεράκι. Και μάλιστα καλά θα είναι μόλις θα περάσεις αυτόν τον πολτό, άστο 2-3 ώρες, να αρχίσει λίγο να μαλακώνει το λάχανο και αμέσως μετά βάζεις το νερό. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνεις για όλη την ποσότητα που θα έχεις, γιατί δεν θα έχεις μόνο ένα λίτρο, σίγουρα θα έχεις περισσότερο. Ναι. Εντάξει. Ναι, για το αλάτι ήθελα περισσότερο. Το αλάτι τόσο είναι, ναι. Εσύ ναι, πάλι δες λίγο, μπορείς να το δοκιμάζεις, ναι, γιατί θέλουμε η σαλαμούρα να τρώγεται. Όταν είναι πάρα πολύ αλμυρή και το τουρσί γίνεται πολύ αλμυρό, αλλά και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μετά στο φαγητό. Άρα πρέπει να είναι σχεδόν να μπορούμε να τη γευτούμε. Μάλιστα. Τόσο δηλαδή απαλή. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και να βάλεις ή κριθάρι ή ρεβίθια έτσι για το χρώμα. Ναι, τα έχω γραμμένα. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία να έχεις. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πολύ ωραία. Εγώ συνεχίζω από τους φίλους μου. Να σηκώσω λίγο και να μαζέψω και αφηρημένη όπως ήμουνα. Εντάξει. Παίρνω γύρω-γύρω, όπως είπα, τη ζύμη μου για να μην μείνει στα πλαϊνά και κάτω. Ένα γερό ανακάτεμα τώρα, φίλες μου. Και αμέσως θα βάλω το χυλό μέσα στο ταψάκι και θα το βάλουμε στο φούρνο, όπως είπαμε, 35 με 40 λεπτά. Ας δούμε λίγο την καρτούλα Βασίλη, γιατί σχεδόν τελειώνω. Να τη δουν οι φίλες μας, γιατί ήταν αρκετά τα υλικά. Thank you.
Είμαστε εδώ, φίλοι μου. Έχω τελειώσει με το μίξερ μου. Να βγάλω λίγο το χυλό και να τον βάλω κατευθείαν για ψήσιμο. Και συγχρόνως έχουμε σβήσει και το φαγητό. Δείτε πως έχει χυλώσει. Όλο εκείνο το ζουμί έχει εξαφανιστεί. Άρα, με τη χύτρα, φίλες μου, θα σωθείτε. Είναι η πιο βολική λύση, μου φαίνεται. Πάντα. Εντάξει, και η ζύμη μου εδώ, ο χυλός είναι έτοιμος. Δείτε τι ωραίο χρώμα που έχει. Κοκκινοπό. Τέλεια. Για να το βάλω όλο. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Ναι, ναι, πείτε μου. Έχω φίλα από την Αντριανόπολη, είχα πάει στην Τουρκία. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, είχατε κάνει εσείς μία πίτα με κατσική σιωτηρή. Ναι. Και από πάνω είπατε βάλατε μία σουρωτή. Έβαλα, ναι, ένα ποτήρι σόδα, μισό ποτήρι γάλα και ένα αυγό. Χτυπημένα σαν κρέμα. Ναι, μπορώ να το ρίξω από πάνω αυτό. Ναι, ναι, πάνω ακριβώς. Αλλά λίγο θα τα τρυπήσεις και με το μαχαίρι για να μπορεί να πάει μέχρι κάτω. Να πάει μέσα. Χωρίς να το χαράξεις, θα το χαράξεις το φύλλο όταν θα περάσει το τέταρτο, 20 λεπτά, μόλις αρχίσει και σταθεροποιείται η κρέμα. Ναι. Τότε θα το τραβήξεις από τη φωτιά, λίγο θα το κόψεις. Γιατί αν το κόψεις μετά που θα ψηθεί, θα είναι τραγανά και θα σπάνουν. Και δεν θα μπορείς να κόψεις ωραία κομμάτια. Έγινε? Έγινε. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ, Τίποτα. Καλή επιτυχία να έχεις. Να είσαι καλά. Και εσύ το ίδιο. Γεια σου, γεια σου. Εγώ, φίλες μου, βάζω το γλυκό λίγο στο φούρνο, όπως είπαμε. Κατεβάζω τη θερμοκρασία στους 160 βαθμούς. Να βάλω και το ρολογάκι μου. 40 λεπτά θα το βάλω. Πολύ ωραία, γιατί αυτός ο φούρνος είναι λίγο πιο αργός. Και ήδη κιόλας, φίλες μου, να σερβίρω το φαγητό μας. Όπως βλέπετε, έχω φτιάξει ένα ριζάκι που, όπως σας είπα, με το κρόκο κοζάνης και δείτε τι όμορφο χρώμα έχει και μέσα έχω αποξηραμένα μανιτάρια τρομπέτα, είναι έτσι λίγο ιδιαίτερα και μας χρωμερίζουν σαν το κρέας και ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με αυτό το φαγητό. Και εδώ τώρα, φίλες μου, στο πλάι ακριβώς, δείτε πώς έχει γίνει η κατσαρόλα, μπορεί εδώ να μας δείξει λίγο ο Κωνσταντίνος. Δεν έχει μείνει ζουμάκι καθόλου, δηλαδή όλη τη σάλτσα την έχουν πιει τα λαχανικά και το κρέας. Το κρέας δεν έχει γίνει, φίλες μου, αληθή. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή. Η Ελένη, καλησπέρα. Α, γεια σου, Αλίκη, καλά είσαι. Δεν με γνώρισες, δεν πειράζει. Ελένη, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Αλίκη, δεν είσαι εσύ. Ορίστε. Η Αλίκη δεν είσαι. Όχι, όχι, αγάπη μου. Α, ίδιες οι φωνές. Εντάξει, δεν πειράζει. Ελένη. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, προχθές έκανες εκείνο το ποτό με το. Το λεμόντσα. Λεμόνι. Το λεμόνι. Γράφεις 7 ποτήρια νερό. Ναι, 7 ποτήρια νερό, 4 ποτήρια ζάχαρη. Όλα και τα έχω γραμμένα. Και ένα ποτήρι χυμό λεμονιού. Χυμό. Μπράβο. Τα 7 ποτήρια πότε τα βάζεις στο νερό. Τα 7 ποτήρια τα κάνω σιρόπι. Είπα ότι 3 μέρες θα μείνει το ινόπνευμα, το κονιάκ με το ξύσμα. Ναι. Και μετά από 3 μέρες θα κάνεις ένα σιρόπι που θα είναι 7 ποτήρια νερό, 4 ζάχαρη και ένα ποτήρι χυμό λεμονιού. Το λεμόνι που θα βγάλεις από τα τρίματα. Ναι, το κατάλαβα. Θα το βράσεις 10 λεπτά και θα γίνει ένα αρύ σιρόπι. Και αμέσως, μόλις θα σχεδόν μισοκρυώσει, θα το ενώσεις με το ξύσμα και με το κονιάκ. Με το κονιάκ. Αν θέλεις μπορείς να το στραγγίσεις για να είναι πιο καθαρό. Αν θες να αφήσεις τα τρίματα μέσα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, θα το στραγγίσεις. Κάθονται κάτω μετά εκείνα. Ναι, ούτως ή άλλως και είναι και πολύ ωραία στο ποτήρι. Αν βάλεις παγάκια ή ξέρω εγώ έτσι σπασμένα. Ναι. Στέκονται πολύ όμορφα, αλλά και καλά θα είναι αν σ' αρέσει να το στραγγίσεις. Ωραία. Πολύ. Έγινε. Αυτό ήθελα, για ναι, τα 7 ποτήρια. Τα 7 ποτήρια με τη ζάχαρη γίνονται σιρόπι και το λεμόνι μαζί. Ναι, το αγάπη μου. Έγινε. Για 10 λεπτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 10 λεπτά, ναι, να χυλώσει λίγο, θέλει καλή να πηφτώσει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και καλά. Σε σένα το ίδιο καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου. Για να σερβίρω λίγο και αυτό εγώ, φίλες μου. Όπως σας είπα, δείτε, χωρίς να έχει κάνει το φαγητό μου κάτι άσχημο, γιατί βλέπετε
Η κατσαρόλα μου είναι πεντακάθαρη. Απλά είναι ο χρόνος τόσο μετρημένος που έχουν λιώσει όλα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άρωμα και τι νοστιμιά έχει, φίλες μου. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή? Γεια σας, κυρία Λαϊκή. Γεια σας. Ναι, Μαρία λέγομαι. Γεια σου, Γεια σου, ναι. Μαρία μου, από πού τηλεφωνείς? Από Ξάνθη τηλεφωνώ. Από Ξάνθη, χαίρομαι πολύ που σε ακούω, πες μου. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε για το ποτό μανταρίνι. Ναι. Για το ποτό μανταρίνι να μου πείτε, πώς ναι. γίνεται. Το ποτό το μανταρίνι πρέπει να πάρεις τα μανταρινάκια, θα πάρεις τα πιο μικρά που υπάρχουν. Ναι. Θα τα τρυπήσεις λίγο με μία οδοντογλυφίδα. Ναι. Να είναι και ακέρωτα. Πρέπει να βρεις μανταρίνια που δεν θα έχουν. Αλλιώς πρέπει, πρέπει να, αν έχουν κερί απ' έξω, πρέπει να τα πλένεις με ζεστό νερό. Ναι. Για να είναι καθαρά. Ναι. Και θα τα βάλεις μέσα στο ενόπνευμα όπως ακριβώς βάζουμε το ξύσμα του λεμονιού. Δηλαδή στο κονιάκ ή στο τσίπουρο γύρω στις 10 μέρες. Και αμέσως μετά κάνεις ένα σιρόπι, αλλά τώρα θα κάνεις ένα λίγο πιο πηχτό, δηλαδή γύρω στα 5 ποτήρια νερό. Με 4 ποτήρια ζάχαρη, γιατί το μανταρίνι, επειδή θα μπει με το ζουμάκι του, δεν είναι σαν τη φλούδα του λεμονιού που δεν αφήνει υγρασία, αυτό θα βγάλει και το δικό του το χυμό μέσα στο ενόπνευμα. Άρα θα βάλεις πιο πηχτό σιρόπι και θα το ενώσεις κανονικά όπως αρέσει, δηλαδή μισό-μισό ή 2/3. Περισσότερο δηλαδή να είναι το αλκοόλ και λιγότερο το... Αλκοόλ θα είναι κονιάκ ή ούτε. Θα είναι κονιάκ. Κονιάκ λευκό, ναι, ναι, ταιριάζει λευκό. Πιο ωραία γιατί του δίνει και όμορφο χρώμα. Κρατάει δηλαδή το χρώμα του μανταρινιού. Και λίγο κανέλα μέσα, μια κανελίτσα και ένα γλυκάνισο. Αστεροειδή. Να είσαι καλά, καλά απόγευμα να έχεις. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Φίλες μου, όπως είδατε είναι το φαγητό μας τελειωμένο, για να το στολίσω λίγο κιόλας. Να το βάλω μία... ένα κλαδάκι από ριγανούλα, έτσι λίγο επάνω, και είναι τέλειο. Τώρα λίγο πριν να κλείσω, να κάνω μία ανακεφαλαίωση όπως ζήτησε ο φίλος μας προχθές ο Μιχάλης, να πω δηλαδή τι έκανα με το φαγητό. Το φαγητό είδατε φίλες μου μέσα στο σκεύος μου με λαδάκι και κρεμμύδι, σοτάρισα το κρέας, ίσα ίσα δηλαδή για να θωρακίσω την επιφάνειά του και τις γεύσεις του, τα ζουμιά του να μείνουν μέσα. Και αμέσως μετά έβαλα το κρεμμύδι σε κομμάτια, εγώ είχα μικρά κρεμμυδάκια, αλλά είπα αν βάλετε ένα κρεμμύδι θα είναι σε καρέ, λίγο πιο μεγάλα, δύο σκορδάκια σκελίδες, έσβησα με ένα ποτήρι κρασί λευκό και αμέσως μετά το καρότο, την ντοματούλα, το σέλινο και μαϊντανό μπόλικο. Ένα ποτήρι ζωμό στην αρχή έβαλα, γιατί βγάζουν τα λαχανικά τόσο πολύ υγρασία, φίλες μου, που μπορεί να σας φανεί ύστερα πολύ αρύτο ζουμάκι, δηλαδή η νοστιμιά του να φύγει όλη, να είναι μέσα στο ζουμί και σίγουρα δεν θα είναι και ωραίο στο πιάτο. Είδατε, έχω σερβίρι και δεν έχει από δίπλα του τίποτα, δηλαδή είναι στεγνό, αλλά μαλακό και μελωμένο το φαγητό. Και αμέσως το έκλεισα στη χύτρα, σε μισή ώρα ήταν έτοιμο. Μπαχαρικά, αλατάκι, πιπεράκι ή λίγο μπαχάρι θέλει για να είναι έτσι νόστιμο. Αν το κάνετε σε κατσαρόλα κανονική, θέλετε γύρω στη μία ώρα. Τελείωσε το φαγητό και το σερβίρω με ριζάκι, όπως σας είπα, 2-3 τίμονες μέσα διελειμμένο σε ζεστό νερό, 2,5 ποτήρια νερό με ένα ποτήρι ρύζι και λίγο αποξηραμένα μανιτάρια μέσα. Ή αν έχετε φρέσκα, ακόμα καλύτερα. Και αμέσως μετά, με το κέικ το βελούδο φίλες μου, είδατε, έκανα, χτύπησα τη ζάχαρη, την ανάμεικτη, μαζί με τα αυγά, τα δύο τα αυγά. Αμέσως μετά έβαλα τη σόδα, το κακάο και τον καφέ, που τον διέλυσα με λίγο ζεστό νερό, τώρα να το θυμηθώ ένα-ένα και εγώ πώς τα έφτιαξα, τις βανίλιες και το αλεύρι μετά σταδιακά, το ξινόγαλα και το αλεύρι μου σταδιακά. Θα ψηθεί, όπως είπα, το γλυκό γύρω στα 35 με 40 λεπτά στους 180 βαθμούς προθερμαίνουμε το φούρνο και αμέσως μετά κατεβαίνουμε στους 160. Πάμε, φίλες μου, για ένα διάλειμμα, γιατί μας περιμένουν ο Γιώργος και η Μαρία από την AgroSmart. Μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας, καφεδάκι, παρέα και θα δείτε πράγματα που θα σας αρέσουν και θα σας καταπλήξουν. Πάμε για ένα διάλειμμα. Καθώς τρέχει μες στη φάρμα τόσο στρογγουλή. Κο-κο-κο-κο,
και λατόλι μαζί. Φέρνω σε όλα τα παιδιά μπιφτεκάκια ζουμερά. Και σουβλάκια θρεπτικά. Και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλους σεφ συντάγες στην κοτοσεφ. Νοστιμιές υγιεινές. Με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρή Τεσσερών. Στα Home Plus Παπαϊωάννου οι προσφορές συνεχίζονται και το μήνα Νοέμβριο. Θερμάστρα γαλαζία 2400 βατ μόνο 28,50. Θερμάστρα χαλαζία 1600 βατ μόνο 19,50. Ηλεκτρικό υπόστρωμα μονό μόνο 13,90. Ηλεκτρικό υπόστρωμα διπλό μόνο 23,90. Κουβέρτα φλής μονή μόνο 8,90. Κουβέρτα φλής διπλή μόνο 9,90. Κουβέρτα φλής προβατάκι μονή μόνο 9,90. Κουβέρτα φλής προβατάκι διπλή μόνο 15,90. Home Plus Παπαϊωάννου στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Και οι προσφορές συνεχίζουν. Όπως θα έπρεπε να είναι. Όταν ο μύθος συναντά την άριστη ποιότητα, την παραδοσιακή γεύση και τις μοναδικά χαμηλές τιμές, τότε τελειώνουν τα παραμύθια. Κρέατα Μαραγκός, με τη δύναμη του παραγωγού, πουλάμε τόσο φθηνά όσο πουθενά. Κρέατα Μαραγκός, 25 χρόνια πουλάμε χωρίς μεσάζοντες. Το ίδιο και τώρα. Κρέατα Μαραγκός. Βενιζέλου 25 και 29 Ιουνίου. Στις Σέρες. 7 χρόνια τώρα, το Γεωπονικό Κέντρο AgroSmart προσφέρει τις υπηρεσίες του στον επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρό. Με γνώση και 20ετή πείρα στην υδροκαλλιέργεια, αμπελουργία, λαχανοκομεία, στα θερμοκήπια, με συμβουλές για κερδοφόρες καλλιέργειες. Στο AgroSmart επίσης θα βρείτε βιολογικά και χημικά λιπάσματα, σπόρους, βολβούς ανοιξιάτικης και φθινοπορεινής φύτευσης. Βιολογικά και χημικά φυτοφάρμακα, σπορόφυτα κυπευτικών των καλύτερων υβριδίων της αγοράς. Προϊόντα που καταπολεμούν τυφλοπόντικες, ποντίκια, μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια, φίδια και αποθητικά πουλιών. Ψεκαστήρες εινοποιητικά, μελισσοκομικά είδη. Γεωπονικό κέντρο AgroSmart. Συνεχής επιστημονική κάλυψη από τους ειδικούς Γιώργο Μπόσκο και Μαρία Παπατολίδου. Παύλου Μελά 26, πίσω από την πρώην Ομαρχία. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν, υπάρχουν ακόμη κάποιες αξίες που παραμένουν σταθερές στο πέρασμα των χρόνων. Η ποτοποιία Μπέι από το 1905 παράγει, τυποποιεί και διακινεί με το ίδιο πάντα μεράκι, την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα, μοναδικής ποιότητας προϊόντα που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των σεραίων καταναλωτών.
το εξαιρετικό ούζο μπέι με τη βελούδινη γεύση, τα λικέρ με τα εθέρια αρώματα, η πλούσια γκάμα των αλκοολούχων ποτών, η μεγάλη ποικιλία κρασιών από επιλεγμένους ελληνικούς αμπελώνες και οι περίτεχνες συσκευασίες δώρων γίνονται αφετηρία για ένα ονειρικό ταξίδι γευστικής απόλαυσης. Ποτοποιία μπέι. Αξία δοκιμασμένη στο χρόνο. Μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321 078 281. Χειμώνα, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το σπίτι σας ζεστό, Δάφκος Δημήτριος. Ολοκληρωμένες οικονομικές και αξιόπιστες λύσεις για θέρμανση. Δάφκος Δημήτριος. Σόμπες πέλετ Ιταλίας για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς προβλήματα καμινάδας. Τζάκια Λανόρτικα Ιταλίας. Αερόθερμα κασέτας ή λέβιτες. Σόμπες ξύλου, ενεργειακές, απλές ή με φούρνο. Δάφκος Δημήτριος. Πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής θερμιδικής απόδοσης, τα περίφημα πέλετ Αυστρίας, Schweizhofer και πύρην σε απίστευτες τιμές. Μοναδικές προσφορές σε μπριγκέτες και καυσόξυλα για το τζάκι και τις σόπες. Μεταφορά δωρεάν. Για να ζεσταθείτε χωρίς να καείτε. Δάφκος Δημήτριος. 4 χιλιόμετρο, Σερών Ιγρήτας. Τρεις γενιές παράδοση. Πάνω από μισό αιώνα γεύσεων και αρωμάτων. Καφεκοπτίο Μπουφίδης. Σημείο αναφοράς του καφέ στις Σέρρες. Όλων των ειδών οι καφέδες, ελληνικός, στιγμής, εσπρέσο, φίλτρου σε 16 αρώματα. Διάφορα είδη τσάι από το δρόμο του τσαγιού. Χειροποίητα παραδοσιακά σεραϊκά προϊόντα. Μπουφίδης. Καινοτομία μας, οι ξηροί καρποί που ψήνονται καθημερινά μπροστά σας με αλάτι Ιμαλαϊών, αλλά και τα αποξηραμένα φρούτα χωρίς ζάχαρη. Ακόμα γλυκά του κουταλιού, κουφέτα Χατζηγιαννάκη. Μπουφίδης. Καθημερινή απόλαυση από το 1956. Διονυσίου Σολομού 39 Σέρρες. Τηλέφωνο 23210 22205. Νερό, το πολύτιμο δώρο της φύσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Δήμου Συνδικής, με συνέπεια, υπευθυνότητα και άρτιο προγραμματισμό, φροντίζει να παρέχει σε όλους τους δημότες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Συνεχίζει εξυγχρονισμός όλων των υφισταμένων δικτύων και κατασκευή νέων. Δημιουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Αξιοποιούμε τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ και εξυγχρονίζουμε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με ειδική μέρημνα για την προστασία των πολύτιμων υδροβιοτόπων. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε συμμάχους όλους τους δημότες. Προσέχουμε το περιβάλλον και δεν σπαταλούμε τους υδάτινους πόρους μας. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Συνδικής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους δημότες, συνεχίζουμε. Ναι, εμείς φτάνουμε στα άκρα, γιατί είναι θέμα υγείας και αισθητικής. Αισθητικός ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, Σοφίτσι Μαρία. Μανικιούρ, πεντικιούρ, αντιμετώπιση προβληματικών ποδιών, Σοφίτσι Μαρία. Θεραπευτικό μανικιούρ, κοπή προβληματικών νυχιών,
αντιμετώπιση κάλων και σκληρύνσεων, περιποίηση σε σκασμένες πτέρνες, ορθονυχία, ονυχοπλαστική, περιποίηση διαβητικού ποδιού, Σοφίτζη Μαρία. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και στο σπίτι σας. Σοφίτζη Μαρία. Αισθητικός ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Γιατί η υγεία και το τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα αρχίζουν και τελειώνουν στα άκρα. Το ΨΥΜ 5. Τηλέφωνο 2321-0-21-316. Η Ένωση Αγροτών έκανε την συλλογή. Εσύ κάνε τη δική σου επιλογή. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλεγμένα προϊόντα σεραίων αγροτών και συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα σε τιμές παραγωγού. Σεραϊκό ρύζι Καρολίνα 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό και γλασέ 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό. Φασόλια σερών μέτρια, ρεβίθια αλιστράτης και φακές σε συσκευασία των 2 κιλών 2 ευρώ το κιλό μόνο. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Τα ποιοτικότερα αγνά συνεταιριστικά ελληνικά προϊόντα. Λάδι, κρασιά, ζυμαρικά και άλλα προϊόντα. Προϊόντα της ελληνικής γης σε ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Τιμές αγροτικές. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλέγεις σεραϊκά, συνεταιριστικά. Επιλέγεις οικονομικά και ποιοτικά. Με την εγγύηση της Ένωσης Αγροτών Νομού Σερών. Νικολάου Πλαστήρα 17. Τηλέφωνο 2321-058-350. Εμάς τους Έλληνες μας αρέσει η προσωπική επαφή, η παράδοση και οι αυθεντικές γεύσεις. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Ένας γαστρονομικός παράδεισος με μοναδικά παραδοσιακά προϊόντα από τις Σέρες και κάθε γωνιά της Ελλάδας σας περιμένει. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Απίστευτη ποικιλία τυριών και τυροκομικών από όλη την Ελλάδα με μυστικές παραδοσιακές συνταγές που θα λατρέψετε. Αλλαντικά όπως πολύτικο σαλάμι, παστουρμάς Ανατολίας, πικάντικη σαλάτα Καπαδοκίας, καβουρμάς και πολλές άλλες λιγουδιές. Σας ανοίξαμε την όρεξη? Τότε ελάτε Παύλου Μελά 14, γιατί αυτά ήταν μόνο μία περίληψη. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Σας φτιάχνει τη διάθεση. Ο Πασιάς παρουσιάζει μία κορυφαία σειρά αλλαντικών βασισμένη σε πείρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι... Η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροπρότημα στην οικοκυρά. Εμείς φτάνουμε στα άκρα, γιατί είναι θέμα υγείας και αισθητικής. Αισθητικός ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, Σοφίτζη Μαρία. Μανικιούρ, πεντικιούρ, αντιμετώπιση προβληματικών ποδιών, Σοφίτζη Μαρία. Θεραπευτικό μανικιούρ, κοπή προβληματικών νυχιών, αντιμετώπιση κάλων και σκληρύνσεων, περιποίηση σε σκασμένες πτέρνες, ορθονυχία, ονυχοπλαστική, περιποίηση διαβητικού ποδιού, Σοφίτζη Μαρία. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και στο σπίτι σας. Σοφίτζη Μαρία, αισθητικός ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Γιατί η υγεία και το τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα αρχίζουν και τελειώνουν στα άκρα. Το ΨΥΜ 5. Τηλέφωνο 2321-0-21-316. Η
Η Ένωση Αγροτών έκανε την συλλογή. Εσύ κάνε τη δική σου επιλογή. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλεγμένα προϊόντα σεραίων αγροτών και συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα σε τιμές παραγωγού. Σεραϊκό ρύζι Καρολίνα 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό και γλασέ 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό. Φασόλια σερών μέτρια, ρεβίθια αλιστράτης και φακές σε συσκευασία των 2 κιλών 2 ευρώ το κιλό μόνο. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Τα ποιοτικότερα αγνά συνεταιριστικά ελληνικά προϊόντα. Λάδι, κρασιά, ζυμαρικά και άλλα προϊόντα της ελληνικής γης σε ασυναγώνιστα χαμηλές τιμές. Τιμές αγροτικές. Παραδοσιακό παντοπολείο Συλλογή. Επιλέγεις σεραϊκά, συνεταιριστικά. Επιλέγεις οικονομικά και ποιοτικά. Με την εγγύηση της Ένωσης Αγροτών Νομού Σερών. Νικολάου Πλαστήρα 17. Τηλέφωνο 2321058350. Εμάς τους Έλληνες μας αρέσει η προσωπική επαφή, η παράδοση και οι αυθεντικές γεύσεις. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Ένας γαστρονομικός παράδεισος με μοναδικά παραδοσιακά προϊόντα από τις Σέρες και κάθε γωνιά της Ελλάδας σας περιμένει. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Απίστευτη ποικιλία τυριών και τυροκομικών από όλη την Ελλάδα με μυστικές παραδοσιακές συνταγές που θα λατρέψετε. Αλλαντικά όπως πολύτικο σαλάμι, παστουρμάς Ανατολίας, πικάντικη σαλάτα Καπαδοκίας, καβουρμάς και πολλές άλλες λιγουδιές. Σας ανοίξαμε την όρεξη? Τότε ελάτε Παύλου Μελά 14, γιατί αυτά ήταν μόνο μία περίληψη. Παραδοσιακό παντοπολείο και Λεσενλής. Σας φτιάχνει τη διάθεση. Ο Πασιάς παρουσιάζει μία κορυφαία σειρά αλλαντικών βασισμένη σε πείρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, Τροφοκίνηση, στο Λευκώνα. Για μας εδώ στη Θράκη, η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Με αυθεντικές βυζαντινές συνταγές επιλέγουμε τα πιο αγνά υλικά. Και με τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής παρασκευάζουμε με πολύ μεράκι τα γνήσια, παραδοσιακά, χειροποίητα προϊόντα Θρακιώτισσα. Τα χωριάτικα φύλλα μας ανοιγμένα στο χέρι, ιδανικά για πίτες και γλυκά που τόσο αγαπήσατε. Επίσης, τα χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά μας, χυλοπίτες, τραχανάς, κουσκούς, πραγματικές γευστικές απολαύσεις. Θρακιώτισσα. Από το 1988 σας προσφέρουμε τα αυθεντικά, παραδοσιακά, χειροποίητα ζυμαρικά. Θρακιώτισσα. Με σεβασμό συνεχίζουμε την παράδοση. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, Τροφοκίνηση, στο Λευκώνα. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ, όμως στο σπίτι η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροπρότημα στην οικοκυρά. Είμαστε εδώ φίλοι μου, όπως είπαμε, για να συνεχίσουμε τώρα με τον Γιώργο και με τη Μαρία, τους φίλους μας από την AgroSmart, με τον παράδεισο που φτιάξανε εδώ. Ξέρουν ότι αγαπώ τα λουλούδια και όλο κάτι φέρνουνε καινούργιο. Σήμερα έχουμε 30 φιλιές, Γιώργο. 30 φιλιές, φρούτα του δάσους, μπολβούς. Γιώργο, με σένα ξεκινάμε τώρα. Τα αφήνουμε τη Μαρία, ας την ύστερα. Α, να κάνουμε έτσι. Να κάνουμε αντίθετα. Άντε, να κάνουμε διάφορα και το καλώς αντίθετο. Ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και καλό χειμώνα να έχουμε. Καλές γιορτές, καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω πρώτα να σας πω αυτή η εποχή τι έχει τώρα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μπορούμε να φυτέψουμε δεντράκια. Έχουμε κάποια δέντρα από εδώ, τα οποία είναι νάνα, δεν ψηλώνουν. Σε λίγο θα σας τα δείξει και η κάμερα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια δέντρα νάνα, είναι μιλιά, αχλαδιά, κερασιά, δαμασκηνιά. Αυτό που δείχνει τώρα η κάμερα είναι μια δαμασκηνιά,
είναι τα άσπρα τα δαμάσκηνα. Αυτά μπορούν να καλλιεργηθούν ακόμα και σε μία γλάστρα στο μπαλκόνι. Μπορεί κάποιος να το έχει στο μπαλκόνι του και να παράγει κανονικά καρπούς. Τρώγονται κανονικά όπως τα άλλα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν καλοπιστικά. Όχι, δεν είναι καλοπιστικά. Είναι και καλοπιστικά, αλλά επιπλέον μας δίνουν και την παραγωγή. Μας δίνουν μια μικρή παραγωγή βέβαια. Αλλά τα έχουμε κοντά μας και είναι κάτι πάρα πολύ και όμορφο αισθητικά, αλλά και έχεις τη χαρά ότι κάτι παράγεις δικό σου. Μήνες Γιώργο, αυτό πολύ καλά το διευκρίνησε, γιατί μέχρι και οι ροδιές, οι καλοπιστικές, νόμιζα ότι ήταν μόνο για να τις βλέπουμε. Όχι, όχι. Λοιπόν, το πλεονέκτημα με αυτά τα δεντράκια είναι ότι μπορούμε και σε ένα μπαξέ όταν έχουμε μικρό, να τα βάλουμε κοντά-κοντά, δηλαδή αντί 5-6 μέτρα απόσταση που βάζουμε τα κανονικά δέντρα, αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε αποστάσεις 2-3 μέτρα. Επίσης, το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε σκάλες για να τα μαζέψουμε, δηλαδή μπορείς να τα μαζεύεις και όρθιος όπως είσαι, γιατί αυτά δεν γίνονται πάνω από 3 μέτρα, γίνονται 2,5, το πολύ 3 μέτρα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, εδώ σας έχω φέρει μια μαύρη δαμασκηνιά, κερασιά, επίσης μια δαμασκηνιά λευκή, αχλάδι, ροδάκινο, νεκταρίνι και μήλο πράσινο και κόκκινο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και είναι και όμορφα αισθητικά, να το δείχνει κιόλας η φωτογραφία. Είναι μικρά δεντράκια, υπέροχα για καλλιέργεια και σε γλάστρα και στον αγρό. Λοιπόν, μια άλλη κατηγορία έτσι, φυτών που είναι και της εποχής και αυτά μπαίνουν τώρα, είναι τα λεγόμενα φρούτα του δάσους. Φρούτα του δάσους εννοούμε τα βατόμουρα, τα μύρτιλα, τα φραγκοστάφυλλα, τα γκότζι, τα υποφαές. Λέγονται αλλιώς και super foods, γιατί έχουν πολλές βιταμίνες, πολλά ιχνοστοιχεία και κάνουν καλό και γενικά στον οργανισμό μας. Δηλαδή έχουν πολλά αντιοξειδωτικά. Δηλαδή είναι καλά και αντικαρκινικά. Το φάρμακο της φύσης. Ακριβώς, φάρμακο της φύσης. Δύο λόγια μόνο για αυτά, ποια είναι. Είναι το φραγκοστάφυλλο το άσπρο, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Το φραγκοστάφυλλο το μαύρο που δείχνει από αριστερά όπως είναι η οθόνη. Και το κόκκινο το φραγκοστάφυλλο που είναι ακριβώς αυτό που δείχνει τώρα στη μέση. Αυτά γίνονται και ποτά. Μπορείς, όπως είναι τα κράνα που τα κάνουμε ποτά, και ποτά και επίσης διακοσμούν υπέροχα τις τούρτες. Μπορούμε να κάνουμε τούρτες και να βάλουμε φραγκοστάφυλλα, μύρτιλα, σμέουρα και είναι τόσο ωραία τα χρώματα που κάνουμε αισθητικά κάτι πάρα πολύ όμορφο και συνάμα και υγιεινό. Επίσης, και μέχρι τώρα δεν τα είχαμε αυτά. Ακριβώς. Αυτά καλλιεργούνται σε φράχτες κοντά, δηλαδή μπορεί κάποιος να το βάλει όπως έχει τον κήπο του δίπλα σε ένα φράχτη και να έχει, ασούμε, να έχει κάτι δικό του. Και περιποίηση πολύ δεν θέλουν. Ναι, δεν θέλουν περιποίηση πολύ, δηλαδή ούτε ραντίσματα πολλά θέλουν, δεν θέλουν, γίνονται και μόνα τους. Αν θα μπορούσαμε να δείξουμε λίγο και από την άλλη πλευρά, από την απέναντι, εκεί είναι τα βατόμουρα, είναι το μαύρο βατόμουρο, το κόκκινο βατόμουρο, το σμέουρο το κίτρινο, σμέουρο κόκκινο και επίσης τα... Ναι, είναι αυτά που δείχνουμε τώρα. Είναι το μαύρο βατόμουρο, το κόκκινο βατόμουρο, σμέουρο. Επίσης, μύρτιλο είναι, αυτό που έχει και τα φιλαράκια. Είναι, ναι, αυτό που δείχνει τώρα η Μαρία. Αυτά είναι, ναι. Λέγεται αλλιώς και blueberry, γιατί το χρώμα του είναι σαν μπλε. Επίσης, υπάρχουν και τα λαγοκέρασα. Τα λαγοκέρασα είναι αυτά κάτω, έχουν και αγκαθάκια αυτά. Αλλά είναι υπέροχα γιατί γίνονται και χυμός, γίνονται πολύ ωραίοι χυμοί, με πολλές βιταμίνες και επίσης μπορούμε να τα καταναλώσουμε και σαν σταφύλια. Και στολίδια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα από τώρα, από αυτές τις μέρες στην AgroSmart. Μέχρι και το τέλη Μαρτίου θα έχουμε τέτοια θάμνους και δεντράκια. Μπορεί κάποιος αν θέλει να μας παραγγείλει και από μακριά. Έχουμε τη δυνατότητα να τα στείλουμε με κάποια μεταφορική ή κάποια ταχυμεταφορική, με πολύ μικρό κόστος μεταφοράς. Οπότε μπορούν να μας καλέσουν, να μας πάρουν τηλέφωνο και να μας πει κάποιος τι θέλει και εμείς θα είμαστε πολύ σε ευχάριστη θέση να τον εξυπηρετήσουμε. Λοιπόν, είπαμε για τα δεντράκια, τα νάνα, για τα φρούτα του δάσους. Λοιπόν, τώρα...
Ναι, όλα αυτά τώρα, εκτός από αυτά, είπαμε κάτι άλλο επίσης είναι και η ελιά. Η ελιά είναι ένα δέντρο, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, το οποίο το καλλιεργούμε για τον καρπό του και για το λάδι. Επειδή είναι περίοδος τώρα που μαζεύουμε τις ελιές, οπότε για να τις περιποιηθούμε και για να έχουμε παραγωγή και την επόμενη χρονιά, πρέπει οπωσδήποτε μετά το μάζιμα της ελιάς να κάνουμε το χαλκό. Ο χαλκός είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο τόσο στα οπωροφόρα δέντρα όσο και στην ελιά. Χαλκοί υπάρχουν αρκετοί. Να σας δείξω μερικούς. Εδώ είναι ένας χαλκός, ο λεγόμενος βορδιγάλιος πολτός ή και χειμερινός πολτός. Αυτό το βάζουμε τώρα μετά το μάζιμα της ελιάς. Από δίπλα είναι ο υγρός βορδιγάλιος πολτός και αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Όταν το ραντίζουμε στα δέντρα παίρνει ένα μπλε χρώμα και προστατεύει τα δέντρα και από το κρύο και από τους μύκητες. Και παραδίπλα υπάρχει και ένα άλλο είδος χαλκού, το οποίο είναι μια διαφορετική μορφή χαλκού, γιατί υπάρχουν πολλά είδη. Αυτός ο χαλκός μπαίνει όλο το χρόνο, ενώ ο βορδιγάλιος πολτός μπαίνει μόνο το χειμώνα. Κάτω ακριβώς έχουμε και αυτό το προϊόν, το οποίο είναι ένα χαλκός που λέγεται υδροξίδιο του χαλκού. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που έχουν τα δέντρα. Και από δίπλα επίσης είναι ένα άλλο είδος χαλκού, ο ξυχλωριούχος χαλκός. Όλα αυτά υπάρχουν και σε συσκευασίες μεγάλες, δηλαδή των 5 κιλών, των 10 κιλών και των 20 κιλών. Για αυτούς που είναι επαγγελματίες, υπάρχουν και μεγάλες συσκευασίες στο κατάστημά μας, σε τιμές πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Οπότε μπορούν είτε τηλεφωνικά είτε να έρθουν από το κατάστημά μας και εμείς θα τους εξυπηρετήσουμε και θα τους δώσουμε την καλύτερη και την πιο οικονομική λύση για το συγκεκριμένο προϊόν. Συσκευασία, αυτή που χρειάζεται. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αφού τελειώσαμε λίγο με τα δέντρα, αυτό που θα ήθελα κάθε φορά κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και όλοι έχουν πρόβλημα στο σπίτι τους με τα έντομα, έχουν πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, με τους ψήλους, με τους χωριούς και τα λοιπά, κατσαρίδες. Εδώ υπάρχει το πανκύλα, ετοιμόχρηστο σπρέι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, παρά μόνο να ψεκάσουμε τα σημεία αυτά που συχνάζουν τα έντομα. Μπορούμε να ψεκάσουμε ακόμα και πάνω σε έναν καναπέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Αφού στεγνώσει το φάρμακο, τότε μπορούμε άνετα να καθίσουμε και να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο είναι και ακίνδυνο και άοσμο. Αντίστοιχο είναι και αυτό το προϊόν, εντάξει, είναι και αυτό πάρα πολύ καλό, μιας άλλης εταιρείας. Είναι για ψήλους, για κατσαρίδες, για μυρμήγκια, για αράχνες, για τα πάντα, για όλα. Εντάξει. Και πάντα, επειδή υπάρχει έντονο πρόβλημα στα μπαλκόνια, πάνε και μαζεύονται αυτά τα περιστέρια, τα αγριοπερίστερα και κουτσουλάνε και λερώνουν τα μπαλκόνια. Μέσα στο σπίτι και μπαίνουν και στα σπίτια μέσα. Μέσα στο σπουργητάκι θες, μόλις το είδα έτσι έμεινα. Λίγο ανοιχτά. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή, για να δούμε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Για πείτε μου λίγο πώς λέγεστε. Μαρία. Μαρία. Χαίρομαι Μαρία που σε ακούω, πες μου. Ήθελα να ρωτήσω, τις γαρδένες τις βάζουμε... Α, το Γιώργο, Γιώργο για σένα είναι. Ναι. Ή έξω τις αφήνουμε. Καλό είναι να μην τις έχουμε ούτε μέσα, δηλαδή μέσα στη ζέστη, αλλά ούτε και έξω εκτεθειμένες στο κρύο. Αν μπορούμε να τις έχουμε κάτω από ένα μπαλκόνι, και μάλιστα επειδή αργότερα ήθελα να σας δείξουμε ένα ειδικό, μια ειδική θερμοκουρτίνα, μπορούμε τώρα τις μέρες του παγετού να τις σκεπάζουμε με αυτή τη θερμοκουρτίνα για να μην παγώσει η γαρδένια. Με αυτή τη θερμοκουρτίνα αναπνέει η γαρδένια, οπότε δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλά είναι να είναι καλυμμένη κάτω από ένα μπαλκόνι. Το εντάξει. Μπαλκόνι είναι, αλλά χωρίς κουρτίνα θα αντέξει ή να τη βάλω μέσα στο σαλόνι. Μπορείτε αν θέλετε σαλόνι, αλλά όχι κοντά σε καλοριφέρ. Δεν έχω καλοριφέρ. Είναι... Εντάξει, στο σαλόνι, αλλά κάπου να έχει και λίγο φως, δηλαδή να μπαίνει λίγο έτσι, φως της ημέρας, όχι ήλιο απαραίτητα, αλλά να έχει φως όμως. Ναι, έχει. Έτσι. Αν έχει φως δεν υπάρχει πρόβλημα, να μπορείτε να την έχετε και μέσα. Να μην ρίξει τα φύλλα. Ναι, για να μην ρίξει τα φύλλα. Παρακαλώ να είστε καλά. Έγινε, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε. Γεια σας, γεια σας. Συνέχισε, ναι, Γιώργο. Λέγαμε για το σπρέι αυτό το αποθητικό που είναι για περιστέρια, για αγριοπερίστερα, για πουλιά, για σπουργίτια, για όλα τα πουλιά. Απλά ψεκάζουμε τα σημεία εκείνα που συνηθίζουν να κάθονται αυτά τα πουλιά
Και μετά το επαναλαμβάνουμε μετά από 6 με 7 μέρες και αυτό είναι όλο, φεύγουν και δεν ξανάρχονται στα σημεία εκείνα. Επίσης, για τις γάτες εκεί που πάνε και κάθονται σε ανεπιθύμητα σημεία, υπάρχει αυτή η σκόνη η οποία ρίχνουμε μόνο εκεί τα σημεία που πάνε και κάθονται. Μπορεί να είναι κάποιο παρτέρι, μπορεί να είναι το πατάκι, εκεί, γιατί συνήθως πάνε και στα πατάκια και κάνουν και τις ακαθαρσίες τους. Mm-hmm. Με αυτό εδώ ρίχνουμε λίγους κόκκους από αυτό εδώ και τις αποθεί τις γάτες, δεν τις αφήνει και τα σκυλιά επίσης αποθεί, δεν τα αφήνει να πάνε να κάτσουν εκεί στα σημεία αυτά και να μας λερώσουν. Yeah. Και επίσης να πω και δύο λόγια για αυτά τα τζέλ, τα υπέροχα τζέλ και τα καλύτερα της αγοράς. Είναι το τζέλ για τις κατσαρίδες, τέλεια δράση στην κατσαρίδα, σε όλα τα είδη κατσαρίδας, στη γερμανική, στη ξανθιά, στη μαύρη, σε όλες. Βάζουμε μόνο μερικές σταγόνες σε κάποια σημεία, τα οποία μέσα στη συσκευασία γράφει και όλα σε ποια σημεία μπορούμε να το βάλουμε και απαλλαγόμαστε οριστικά από αυτές. Δηλαδή δεν θα έχουμε κατσαρίδα για χρόνια. Αντίστοιχα υπάρχει και το τζέλ αυτό το οποίο είναι για τα μυρμήγκια. Το βάζουμε και αυτό σε κάποιες γωνίες, εκεί στα περάσματά τους, ακόμα και στις μπρίζες μέσα πάνε τα μυρμήγκια. Κάνουν φωλιά και μέσα στις μπρίζες. Ναι, μπορούμε να βάλουμε μια μικρή σταγονίτσα εξωτερικά της μπρίζας εκεί, κάπου έτσι σε ένα σημείο, όχι πολύ μέσα, και να πηγαίνει το μυρμήγκι καθώς περνάει από εκεί, να παίρνει το φάρμακο και να ψοφάνει. Και αυτές οι ξανθές οι κατσαρίδες που λες, Γιώργο, γιατί έβλεπα πάντα στις μαμάς μου το σπίτι, τα ντουλάπια έτσι όταν φορμάει καφέ, και πάνε σε ειδικούς χώρους. Σε μένα που έχω ξύλινα δεν ερχόταν, αλλά στις μαμάς μου δεν μπορούσε να τα εξολοθεύσει κανένα. Ήταν δύσκολο. Λοιπόν, επειδή εγώ μέχρι να ετοιμαστώ έχω να δείξω και 2-3 πράγματα για τα ποντίκια. Επειδή υποσχέθηκα και σε μια κυρία από την Ξάνθη που μιλήσαμε την περασμένη φορά, ότι θα δείξω κάποια πράγματα τα οποία εκτός από φάρμακα, τι άλλο έχουμε να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τα ποντίκια. Μέχρι να ετοιμαστώ λίγο, η Μαρία ας συνεχίσει λίγο με τις τριανταφυλλές. Μαρία, και θα συνάσεις σήμερα από τα τριαντάφυλλα. Ήδη έχουμε παραλάβει τις πρώτες τριανταφυλλές μας. Είναι οι θαμνώδες τριανταφυλλές, οι αναρριχόμενες μπροστά όπως θα δείτε. Σήκω, Μαρία, να θες να τις δείξεις λίγο, σε μία. Μπορείς να πας. Λοιπόν, οι αναρριχόμενες είναι αυτές εδώ, σε διάφορα χρωματάκια. Έχει δίχρωμες, έχει μονόχρωμες, κίτρινη, σε λευκό. Αυτές ψηλώνουν αρκετά. 5-6 μέτρα φτάνουν αρκετά. Λοιπόν, εδώ όπως θα δείτε υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία από θαμνώδες τριανταφυλλές. Σε διάφορα χρώματα, παράξενα χρώματα πλέον, όλες είναι αρωματικές. Άσχεσαι εκεί, Μαρία, και δείχνετες μία-μία λέγεται, έτσι όπως είναι, που είναι πάρα πολύ ωραία. Όλες είναι αρωματικές. Τιμένες. Αυτή είναι η δίχρωμη. Μαρία, μας έπεσε μία, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει. Πλέον υπάρχει και η μαύρη τριανταφυλλιά, όπως είχαμε μαύρη τουλίπα. Έχουμε και μαύρη τριανταφυλλιά. Μαύρο τριαντάφυλλο, σαν το έργο. Η παράξενη είναι αυτή εδώ, η Καρύμπια, η οποία όπως θα δείτε είναι δίχρωμη, αλλά είναι ριγέ, δεν είναι εκείνο το δίχρωμο το κλασικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτή ας πούμε είναι πιο κλασική, συνηθισμένη τριανταφυλλιά, έχει προχωρήσει. Ναι. Αυτή είναι λίγο πιο ασυνήθιστη. Εκείνο που θα κάνουμε είναι να τις βγάλουμε από το σακουλάκι. Έχει μέσα πριονίδι, θα το τεινάξουμε, θα κόψουμε λίγο τα ριζάκια, θα τα φρεσκάρουμε. Αφού ανοίξουμε το λάκκο, θα βάλουμε μία κουταλιά φόσφορο για να βοηθήσουμε να κάνουν δυνατό ριζικό σύστημα. Αυτά είναι για έξω τώρα, για τενεκέδες. Για έξω. Και τενεκέδες. Απλά να είναι έξω. Και γιατί ενώ, λέμε... Δηλαδή, επειδή είναι μικρά, να μην τα πάρουμε μέσα. Όχι. Ωραία. Δεν θέλουμε ζέστη. Γιατί δεν θέλουμε ζέστη. Θέλουμε να ξεκινήσουν στο κρύο, να μπορέσουν να κάνουν δυνατό ριζικό σύστημα, σιγά σιγά να πετάξουν φυλλαράκι, γιατί παράδειγμα αν τις φυτέψουμε με τον τρόπο που είναι αυτές το Μάρτιο, τι γίνεται. Μπορεί να πετάξουν απότομα λόγω της ανεβασμένης θερμοκρασίας φυλλαράκι και να μας καεί μετά όταν θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Και δεν θα είναι τόσο δυνατή η ρίζα. Οι περισσότερες είναι αρωματικές. Τώρα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα δέντρα που είπε ο Γιώργος πριν. Οι περισσότερες είναι αρωματικές και όπως θα δείτε εδώ, θα αναρωτιέστε βέβαια τι είναι αυτές εδώ. Αυτές είναι
Οι δεντρώδες τριανταφυλλές που γίνονται σαν μικρά δεντράκια σε διάφορα σχεδιάκια. Πάλι αυτή η καρύμπια που υπήρχε σε θαμνώδες υπάρχει και εδώ. Η μαύρη τριανταφυλλιά. Τι υπέροχο. Ναι. Είναι πολύ όμορφες τριανταφυλλές. Γίνονται αρκετά ψηλές και το καλό είναι ότι μπορούμε να τις κλαδέψουμε εύκολα. Στις άλλες λίγο ζοριζόμαστε, σκύβουμε εδώ, είναι στο ύψος το επιθυμητό είναι που θέλουμε. Είναι λίγο ευαίσθητες από τις άλλες? Όχι, δεν είναι ευαίσθητες, το ίδιο όπως είναι και άλλες θα έλεγα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά τις τριανταφυλλές. Τουλίπες μπορούμε ακόμα να βάλουμε, έχουν μείνει κάποια σχεδιάκια όπως θα δείτε εδώ. Λίγο ασυνήθιστες από τις κλασικές τις απλές τις τουλίπες. Κρατούν περισσότερο καιρό ανθισμένες επειδή είναι γεμιστές. Τις βάζουμε τώρα για να μπορέσουν επίσης να κάνουν δυνατό ριζικό σύστημα και να έχουμε μία πλούσια ανθοφορία. Και επίσης εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, όπως θα δείτε εδώ, είναι τα ζουμπούλια σε διάφορα χρωματάκια που μπορούμε να τα βάλουμε και μέσα, σε βάζω μέσα στο σπίτι για να μας ανθίσουν μέσα στις γιορτές και να μου σχοβολάει ο τόπος. Ναι, αυτό τη μυρωδιά έχουν, το πιο όμορφο άρωμα. Δεν είναι πανέμορφα. Τέλεια. Επίσης, όπως θα δείτε μπροστά, έχουμε ξεκινήσαμε και τα χριστουγεννιάτικά μας. Εγώ μόλις σας είδα ήδη, είπα την άλλη εβδομάδα χριστουγεννιάτικα. Ελγούντι, λεμονοκυπάρισα υπάρχουν. Επίσης, περιμένουμε και τα μεγάλα τα δέντρα. Θα έχει και κομμένα. Και κομμένα, αλλά θα έχει και μέσα σε γλάστρα. Μαρία, θα έχετε και γκί και τέτοια και που θέλουν γκί, ναι, γκί, τα πάντα, τα πάντα, Και κλαδιά από κλαδιά, κλαδιά από έλατα, απλά είναι λίγο νωρίς, θεωρούμε από τώρα να έρθουν, γιατί έχουμε ζέστη μέσα και δεν θα μπορέσουν να μας κρατήσουν. Από το Δεκέμβρη πλέον θα έχουμε. Λίγα λόγια επίσης ήθελα να σας πω για τις γαρδένιες, γιατί μας το ζήτησε ο κόσμος. Όσον αφορά τις γαρδένιες τώρα, υπάρχει ειδικό λιπασματάκι που είναι αυτό εδώ, όπως θα δείτε, το οποίο το βάζουμε κάθε μήνα για να μας βγάλει πράσινα φύλλα γυαλιστερά, αλλά και συνεχιζόμενη ανθοφορία και τα άνθη βγαίνουν πιο αρωματικά, γιατί το λίπασμα είναι βιολογικό. Ένα πρόβλημα στη γαρδένια που έχουμε, όπως θα δείτε, είναι το μαύρισμα των φύλων. Στην άκρη μαυρίζουν τα φύλλα. Υπάρχει έλλειψη χλωροφύλης, θα χρησιμοποιήσουμε το gem leaf για να πρασινίσει τη γαρδένια μας, για να μην έχουμε αυτά τα καψίματα στην άκρη. Έτσι είναι πριν και έτσι γίνεται μετά, όπως θα δείτε. Επίσης, ένα λιπασματάκι σήμερα συγκεκριμένα που μας ζητήσανε να το δείξουμε είναι αυτό εδώ. Και γιατί το δείχνω αυτό? Αυτό το δείχνω για τα μαρούλια, για τα λάχανα, τα μπρόκολα, επειδή ανεβοκατεβαίνει η θερμοκρασία πλέον. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το βράδυ πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία και μετά με την εμφάνιση του ήλιου ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά. Εκεί είναι λίγο που σοκάρεται το φυτό, οπότε θέλει ένα λιπασματάκι για να βοηθήσει ακόμα και τα κρεμμυδάκια, το κοκάρι που έχουν βάλει, για να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους και να ξεκινήσουν γρήγορα. Φύση, λίγο, και, είναι και βιολογικό. Ναι. Και είναι βιολογικό, μπορούμε να τα φάμε. Μέσα 15-20 μέρες δείχνει αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και κάποιο που θέλουμε να το βοηθήσουμε να γίνει για τα Χριστούγεννα, έχουμε αυτό το περιθώριο. Το ενισχύουμε. Το ενισχύουμε. Κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει αυτήν την εποχή είναι οι θερμοκουρτίνες, που όπως θα δείτε έχουμε φέρει εδώ και τις έτοιμες σακούλες που είναι ραμμένες και μπαίνουν σαν κουκούλα επάνω. Σε διάφορα. Αλλά υπάρχει και το ρολό που μπορούμε να κόψουμε όσα μέτρα θέλουμε, είτε να το ρίξουμε πάνω. Ανάλογα με το μέγεθος του φυτού. Ναι. Είτε να το ρίξουμε πάνω στα κυπευτικά, στα μαρουλάκια, στα μπρόκολα που έχουμε, στα λάχανα ή ακόμα και στα σπανάκια, γιατί αν δεν είναι βελτιωμένο στο σπονιδρίδιο και στο μαϊδανό. Είναι τόσο κινδυνεύει λίγο να παγώσει. Βέβαια. Αναπνέουν τα φυτά μας, δεν υδρώνουν, μπορεί να μείνει δηλαδή ακόμα και την ημέρα, αλλά υπάρχουν και οι κουκούλες που μπορούμε να τα περάσουμε πάνω, παράδειγμα σε γαρδένιες, αν δεν τις αφήσουμε στο μπαλκόνι, που είναι καλά να μείνουν στο μπαλκόνι, γιατί η γαρδένια, χώρια από το ότι δεν θέλει πάρα πολύ ζέστη, δεν θέλει και ξηρή ατμόσφαιρα, γι' αυτό μερικές φορές όταν την παίρνουμε μέσα
λίγο σοκάρεται. Δηλαδή, αν έχουμε την ευκαιρία να τη βάλουμε σε είσοδο φωτεινή, θα το προτιμούσαμε από ότι να μπει τελείως μέσα στο σπίτι. Γιατί θέλει και λίγο υγρασία. Οπότε εδώ είναι οι κουκούλες που περνούν από πάνω ή στα ισπυριδοειδή, πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια. Διαφορετικά με το μέτρο παίρνουμε όσα θέλουμε και τυλίγουμε τα φυτά μας. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε που κακώς ίσως δεν τα φέραμε είναι τα τόξα, είναι κάτι λευκές βέργες που έχουμε στο κατάστημα που λυγίζουν. Μπορούμε να τα περάσουμε πάνω από τα μαρούλια και να ρίξουμε την αντιπακωτική σακούλα από πάνω. Δηλαδή λίγο. Ναι, ωραία. Σε όλα τα κυπευτικά μας. Πάρα πολύ ωραία. Θα μας πει ο Γιώργος που θα τα βρουν όλα αυτά και θα συνεχίσουμε. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο κατάστημα GroSmart. Είναι στην Παύλου Μελά 26 πίσω από την Ομαρχία Σερών. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό που βλέπετε και στην οθόνη σας. 2321-065-699. Είμαστε καθημερινά από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 3 και απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορείτε να μας καλείτε ή οτιδήποτε ή να περάσετε από εκεί όσοι είναι κοντά, όσοι είναι μακριά, μας παίρνουν ένα τηλέφωνο και μπορούμε να στείλουμε οτιδήποτε οπουδήποτε. Αμέσως. Λοιπόν, επειδή σας είχα πει πριν ότι θα σας δείξουμε κάποια προϊόντα τώρα για ποντίκια και για κάποια τα οποία είναι για εκτός φαρμάκων, δηλαδή κάποιοι δεν θέλουν φάρμακο να βάλουν, είτε γιατί είναι δηλητηριώδη τα φάρμακα και είναι, όταν είναι ο χώρος ευαίσθητος όπως είναι ένα σπίτι έχουμε και παιδιά, εκεί ας πούμε τα αποφεύγουμε τα φάρμακα. Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Λέει καλύτερα να το πιάσω και να το πετάξω και τελείωσε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτή εδώ πέρα η συσκευή με τους υπέρηχους. Αυτή η συγκεκριμένη συσκευή διώχνει τα ποντίκια και τους αρουραίους. Όταν έχουμε ένα μεγάλο σπίτι, πάνω από 100 τετραγωνικά ή μια αποθήκη, μπορεί να μας καλύψει έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Τη βάζουμε στην πρίζα και αυτή εκπέμπει κάποιους υπέρηχους όπως βλέπετε εδώ πέρα στην οθόνη σας και διώχνει αποτελεσματικά τους αρουραίους και τα αποτρέπει να μπουν δηλαδή στο σπίτι για να μην μπουν μέσα στο σπίτι. Οπότε αυτό δίνει λύση. Για μεγάλες επιφάνειες. Καταλαβαίνουν τον ήχο, Γιώργο, δηλαδή. Ναι, καταλαβαίνουν τον ήχο. Αυτό τον ήχο όμως εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε, μόνο τα ποντίκια. Τώρα, αν έχουμε πιο μικρούς χώρους, όταν έχουμε ας πούμε, ένα μικρό δωμάτιο ή ένα μικρό σαλόνι, μπορούμε να βάλουμε αυτή τη συσκευούλα, η οποία αυτή καλύπτει 40 τετραγωνικά μέτρα. Ή στην κουζίνα που ασχολείται. Ή στην κουζίνα. Ναι, το βάζουμε εκεί στην πρίζα. Είναι πολύ ασφαλές και για τα κατοικίδια ζώα, για γάτες, για σκυλιά, για πουλιά, για τον άνθρωπο. Το μόνο που κάνει είναι να διώχνει τα ποντίκια και τους αρουραίους. Οπότε τοποθετούμε μία συσκευούλα, αν έχουμε ένα υπόγειο στο ελεβετοστάσιο ή αν έχουμε κάποια αποθήκη και φυσικά στο σπίτι μας μέσα. Εντάξει. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παγίδες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι μια παγίδα σαν δολωματικό σταθμός μεταλλικό. Βλέπετε μέσα έχει και παγίδες, δηλαδή μπαίνει το ποντίκι. Από εδώ έχει δύο οπές και από τη μια πλευρά και από την άλλη έχει οπές. Μπαίνει μέσα το ποντίκι και αφού μπει δεν έχει διέξοδο να βγει μετά γιατί πίσω δεν μπορεί να γυρίσει. Αναγκαστικά θα πιαστεί στις δύο αυτές παγίδες. Μπορεί να πιάσει δύο ποντίκια εδώ πέρα. Και μετά την ξανατοποθετούμε πάλι αυτό το σταθμό. Ωραία, καθιαστούς πάρκα. Ναι, βέβαια. Και το τοποθετούμε και ξανά και ξανά. Πιάνουμε δηλαδή συνέχεια ποντίκια. Ναι. Ακούω, ποια κυρία είναι στη γραμμή. Ναι, γεια σας. Θέλω να μιλήσω με την κυρία Μαρία. Ναι, ωραία, πώς λέγεστε. Μαρία και εσύ, ωραία, Μαρία για σένα. Ας συνονόματες. Από τον Εύρο. Λοιπόν, κυρία Μαρία, δίπλα σας έχετε τριανταφυλλές συνεχίνες. Τις δεντρόδες λέτε ή τις θαμνώδες. Είναι μία μοβ και μία μαύρη, λίγο να τις... Α, ναι, ναι, εκεί μπαίνουν αυτές. Μόβι είναι εκεί. Αυτήν. Κάτω. Αυτές λέει, αυτές. Ή τα κάτω λέει, μήπως τα μπλούβερ. Ευθεία κάτω, εκεί που είστε ευθεία κάτω. Αυτή. Αυτό είναι τουλίπα. Αυτό είναι τουλίπα. Α, τα κάτω είναι τουλίπες. Αυτό είναι τουλίπα. Τριανταφυλλές είναι αυτές οι τρεις εδώ, που είναι οι δεντρόδες και οι θαμνώδες που είναι όλες επάνω στον πάγκο. Κατάλαβα. Για μόρτρια ανταφυλιά έχουμε αυτήν εδώ.
Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα σας πάρω στο μαγαζί. Ναι, να με πάρετε, φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία, συνεχίζει Γιώργο. Κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο, είναι πάλι ένας δολωματικός σταθμός λέγεται αυτό, το οποίο το ανοίγουμε, βάζουμε εδώ πέρα κάτω μία κόλλα, ένα ειδικό χαρτονάκι με κόλλα και πάλι το ποντίκι εισέρχεται είτε από το ένα σημείο, δηλαδή είτε από εδώ, είτε από την άλλη πλευρά είναι αντίστοιχα το ίδιο, αφού μπει μέσα δεν μπορεί να βγει και αναγκαστικά κολλάει πάνω στην επιφάνεια, παγιδεύεται. Το πιάνουμε, το πετάμε στα σκουπίδια και ξαναχρησιμοποιούμε ξανά αυτόν τον δολωματικό σταθμό. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι διάφανος από πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι σαν τζαμάκι. Δεν μπορεί να βγει. Είναι διάφανο. Α, το βλέπεις δηλαδή ότι πιάστηκε. Ναι, το βλέπεις ότι πιάστηκε, οπότε το πετάς στα σκουπίδια και ξαναχρησιμοποιείς πάλι αυτόν τον σταθμό. Για πολλές χρήσεις δηλαδή. Για πολλές χρήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει... Ναι. Για νηφίτσες. Α, για νηφίτσες υπάρχουν αντίστοιχα και άλλες παγίδες. Αυτές είναι για ποντίκια. Για νηφίτσες είχαμε δείξει σε μία εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν παγίδα που μπαίνει μέσα η νηφίτσα και την πιάνει ζωντανή. Ας πάρει η φίλη μας στο κατάστημα και να μιλήσει με τον Γιώργο. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν πάντως, έτσι. Ναι, βέβαια υπάρχουν. Και τα έχει δείξει ο Γιώργος. Ωραία. Αυτό εδώ είναι αντίστοιχα σαν το προηγούμενο. Αυτό έχει τη δυνατότητα να πιάσει 5-6 μικρά ποντικάκια. Δηλαδή, έρχεται, το βάζουμε δίπλα στον τοίχο πάντα αυτό, το ποντίκι έρχεται από εδώ, μπαίνει μέσα, οδηγείται σε αυτόν εδώ το χώρο που είναι, έχει μια σαν τραμπάλα και αφού μπει μέσα, γιατί έχει μέσα ελκυστικό, έχει κάποιο δόλωμα, θα μυρίσει αυτό εδώ πέρα το εμείς δόλωμα. Εμείς το βάζουμε το δόλωμα ή υπάρχει. Ναι, όχι, το βγάζουμε, είναι ένα καπακάκι που μέσα έχει ένα τζέλ. Α, έχει δικό του, ναι, ωραία, ωραία. Θα μπει μέσα το ποντίκι, θα πιαστεί. Θα πάει και δεύτερο και τρίτο μέχρι και 5-6 και εφόσον αυτά πιαστούν, μετά μπορούμε να πάμε κάπου έξω μακριά στην ύπαιθρο να τα απελευθερώσουμε, γιατί αυτό είναι συρταρωτό, βγαίνει από πάνω, ανοίγει, τα απελευθερώνουμε αν θέλουμε, οπότε ξαναχρησιμοποιούμε ξανά πάλι αυτή την παγίδα για να πιάσουμε, και, για να πιάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Και... Έχει κόσμο που τα απελευθερώνει, ναι. Γιώργο, δεν τα κάποιοι, κάποιοι θέλουν, ας πούμε, να μην τα σκοτώσουν. Γιατί είναι κακά το μάτι. Ναι, κακά είναι, ναι, τα τροκτικά. Κάνουν άσχημες δουλειές και έχουν και πολλές αρρώστιες. Βέβαια. Επειδή κάποια κυρία με είχε πει την περασμένη φορά ότι εγώ συχαίνομαι, δεν θέλω να το βλέπω το ποντίκι που πιάστηκε. Υπάρχουν λύσεις, αυτός εδώ, αυτή είναι μια παγίδα για αυτούς που θέλουν να πιάσουν τα ποντικά και τα μικρά, χωρίς όμως να φαίνεται, χωρίς να τα βλέπουν. Μπαίνει μέσα το ποντίκι, έχει κάποιο μηχανισμό, αυτό είναι από πάνω οπλίζεται, πολύ απλά γερνώντας το, έτσι. Όταν το ποντίκι πιαστεί, αυτό αυτομάτως θα το κλείσει μέσα το ποντικάκι, γιατί έχει κάποιο μηχανισμό και δεν μπορεί να βγει μέσα από εδώ το ποντικάκι. Και όπως είναι αυτή την παγίδα, μαζί με το ποντικάκι την πετάμε στα σκουπίδια. Είναι μια χρήση. Δηλαδή, γιατί τώρα αν θέλεις, όχι, μπορείς αν θέλεις να την ξαναχρησιμοποιήσεις, απλά περιστρέφεις πάλι αυτό ή από κάτω έχει ένα κουμπάκι, πατάμε το κουμπάκι αυτό από κάτω, και ανοίγει πάλι η παγίδα και αν θέλουμε το απελευθερώνουμε και την ξαναχρησιμοποιούμε πάλι. Πόσο επιθυμεί ο καθένας. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις και για τα δύο. Ναι. Και αυτό επίσης είναι μια παγίδα για μικρά ποντικάκια. Το πλεονέκτημα αυτής της παγίδας είναι ότι πάλι το πιάνει το ποντίκι χωρίς να το δούμε. Εντάξει. Υπάρχει εδώ πέρα ένα έτσι σαν μικρό τουνελάκι. Έχει μέσα ελκυστικό δόλωμα, πάει μέσα το ποντικάκι και κλείνει αμέσως το πορτάκι απότομα και το παγιδεύει. Οπότε μπορούμε να το απελευθερώσουμε ή να το πετάξουμε κάπου μακριά ή να το ό,τι θέλουμε να το κάνουμε τέλος πάντων και να την ξαναχρησιμοποιήσουμε ξανά. Είναι 2 παγίδες μαζί. Εντάξει, είναι οικονομικά προϊόντα, δεν στοιχίζουν πολύ. Η άλλη λύση είναι να βάλουμε κόλλα για ποντίκια. Να βάλουμε σε ένα πλακάκι, σε ένα ξύλο, να βάλουμε αυτή την κόλλα, να βάλουμε και λίγο δόλωμα και να πάει να πιαστεί εκεί το ποντίκι ή ο αρουραίος και να το πετάξουμε πάλι ξανά στα σκουπίδια. Υπάρχουν όμως και οι ετοιμόχρηστες, αυτές εδώ πέρα οι κόλλες, το οποίο απλά αυτό ξεκολλάμε την επιφάνεια
και το βάζουμε δίπλα σε έναν τοίχο, αφού πρώτα τοποθετήσουμε κάποιο δόλωμα τυρί, κασέρι ή ακόμα και σοκολάτα. Και με αυτόν τον τρόπο πια. Είναι κάπως σαν την κόλλα που βάζουμε στο πλακάκι, αλλά ναι, αυτή είναι έτοιμη. Αυτή είναι έτοιμη, καρτονάκι, δηλαδή απλά φορά. Ξεκολλάμε. Να το, εδώ είναι. Πολύ ωραία. Ξεκολλάμε και η κόλλα, να την ορίστε εδώ πέρα κάτω, είναι έτοιμη προς χρήση. Εντάξει, για να μην μπερδευόμαστε αν θέλουμε να ψάχνουμε να βρούμε πλακάκια και τέτοια. Και μια σειρά από παγίδες επίσης έχουμε στο κατάστημα. Έτσι. Αυτή η παγίδα είναι για μεγάλα ποντίκια, για αρουραίους, πάρα πολύ δυνατή, ισχυρή παγίδα. Αυτή σκοτώνει τα πολύ μεγάλα ποντίκια. Έχει μέσα και ελκυστικό, αυτό το μαύρο που βλέπετε μέσα είναι ελκυστικό. Πολύ απλά οπλίζεται, πάρα πολύ απλά, δηλαδή με ένα κλικ πατάμε προς τα πίσω και οπλίζεται. Εντάξει, τώρα αυτό θέλει λίγο δύναμη βέβαια. Να το, έχει οπλιστεί τώρα. Και αν θέλουμε να την ξεοπλίσουμε, λίγο ελαφρά πατάμε εδώ, που πίσω πιάνουμε πάντα με το χέρι μας, για να μην μας χτυπήσει, και την αφήνουμε. Για τα πιο έτσι λίγο μικρά ποντίκια, τα μέτρια, υπάρχει αντίστοιχα αυτή η παγίδα, είναι λίγο μικρότερη. Και για τα πολύ πιο μικρά επίσης, αυτή, και για τα μωρά, αυτή. Α, έχει άλλη. Πολύ εύκολη. Πατάς, έτσι. Πατάς, βγάζεις από εδώ το καπάκι που έχει ελκυστικό δόλωμα, την τοποθετείς δίπλα στον τοίχο με το άνοιγμα της παγίδας, αν είναι πάντα δίπλα στον τοίχο, δηλαδή ο τοίχος αν είναι εδώ, αν είναι ο τοίχος αυτός, την παγίδα τη βάζουμε έτσι, εντάξει, εδώ, όχι ανάποδα, έτσι, έτσι τη βάζουμε, γιατί τα ποντίκια πάνε πάντα δίπλα σε τοίχους, εντάξει. Και αυτό είναι επίσης ένα ελκυστικό, πάρα πολύ ελκυστικό για τα ποντίκια, για να βάζουμε στις παγίδες. Είναι ένα σωληνάριο που έχει τζελ και τοποθετούμε απλά τα σημεία που θέλουμε να δολώσουμε την παγίδα ή την κόλλα. Εντάξει. Νομίζω αυτά, και ας σας δείξω και αυτές τις δύο. Οι κλασικές. Ναι, είναι οι κλασικές, οι μεταλλικές παγίδες. Αυτές που χρησιμοποιούσαν και οι παππούδες μας, δηλαδή πριν από 50 και 60 χρόνια. Εύκολη στη χρήση, απλά τοποθετούμε το δόλωμα σε αυτό το σημείο, βάζουμε λίγο τυράκι ή κασέρι και την τοποθετούμε δίπλα στον τοίχο όπως και πριν και πιάνουμε μικρά ποντίκια με αυτήν, μεγάλα ποντίκια με αυτήν. Αυτά και για τα ποντίκια, για να μην καθυστερούμε, θα ήθελα στο τέλος της εκπομπής, άφησα κάτι... θα μας το δείξεις τώρα. Να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε... Με τον αποχυμωτή αυτόν, πώς μπορούμε να κάνουμε χυμό ρόδι. Λοιπόν, επειδή έχουμε στο κατάστημά μας μια μεγάλη ποικιλία από αποχυμωτές, αυτός είναι ένας πολύ καλός, πολύ δυνατός και ίνοξ κατασκευή. Μαρία, σήκωση από εκεί λίγο σε παρακαλώ και πάρε τα μπουκαλάκια για να μπορεί να φαίνεται. Φέραμε και δύο ρόδια. Τα κόψαμε και δύο ρόδια, εδώ τα βλέπετε τα ρόδια. Τώρα αυτό είναι και για την κυρία που μας ζήτησε στον Εύρο, έτσι, αλλά και όχι μόνο, την κυρία Μαρία, και για όλες τις κυρίες και τους κυρίους που θέλουν να κάνουν ένα φρέσκο, ωραίο χυμό. Έτσι δεν είναι? Και να δούμε πώς δουλεύει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Παίρνουμε το ρόδι. Παίρνουμε το ρόδι, το μισό ρόδι. Έτσι όπως και όπως είναι, το τοποθετούμε εδώ. Και τώρα πιέζουμε. Πιέζουμε δυνατά. Βλέπετε ότι δεν στάζει, δεν λερώνει. Όχι, και κράτησε, κράτησε, διέλυσε. Ναι. Βγάζουμε τη φλούδα. Τοποθετούμε. Μαρία μου πήγαινε, φέρε και ένα πετάκι για να βάζουμε. Τοποθετούμε το δεύτερο ρόδι. Το δεύτερο μισό δηλαδή. Πιέζουμε πάλι. Βλέπετε ότι πιέζει πολύ δυνατά. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρό το εργαλείο, το οποίο είναι με πολύ μικρή πίεση. Δεν χρειάζεται πολύ ζόρισμα. Αμέσως. Ναι. Βάζουμε και το άλλο. Για να δω πώς έγινε. Πω, άδειασε όλα. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα βγάζω και το άλλο. Και τέλος έχουμε και το τέταρτο μισό. Πιέζω πάλι. Εδώ τώρα, εντάξει, εδώ λίγο μας έπιασε. Επειδή τώρα λόγω το ότι είναι πολύ ζουμερό και λίγο βιάστηκα εγώ τώρα, γι' αυτό. Τώρα, τι κάνουμε. Είναι έτοιμος ο χυμός. Λοιπόν, έτοιμος ο χυμός. Πώς έβγαλε. Δέστε τώρα, με δύο ρόδια. Ένα ποτήρι. Βγάλαμε ένα ποτήρι.
φρεσκότατος, υγιεινότατος. Μπορούμε να πίνουμε κάθε μέρα ένα-δυο ποτήρια. Τέλει. Μας κάνει πάρα πολύ καλό στο ανοσοποιητικό σύστημα, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, αντικαρκινικές ιδιότητες. Δεν απομένει παρά... Ούτε να ψάχνουμε τρόπους, ούτε τίποτα. Ναι. Δεν απομένει... Αμέσως έχουμε έτσι το δικό μας το χυμό. Γιώργο, μπορούμε όμως άνετα να κάνουμε και πορτοκάλια ή λεμόνια. Α, βεβαίως. Φυσικά αυτό... Σας έδειξα το ρόδι που είναι το πιο δύσκολο. Ναι, πράγματι πιο φυσικά δύσκολο. Το πορτοκάλι είναι πολύ πιο εύκολο. Μπορούμε όμως όταν δεν έχουμε ρόδι να στύψουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, ναι. Πορτοκάλια, grapefruit, λεμόνια... Γίνονται όλα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είδατε πόσο χρόνο μας πήρε. Μέσα σε δύο λεπτά στύψαμε δύο ρόδια και είναι έτοιμος ο χυμός για να τον πιούμε. Ευχόμαστε στην υγεία όλων, εφόσον πάρουν και, και έναν καλό αποχυμωτή, να πίνουν και να έχουν υγεία. Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ωραία, όλο τον καιρό τώρα είναι το ρόδι, μετά θα είναι όπως είπαμε άλλα συνέχεια. Δηλαδή το μηχάνημα θα είναι χρήση. Βεβαίως. Δεν θα σταματήσει καθόλου. Φίλες μου, είδατε τι ωραίο πράγμα. Χωρίς κόπο και χωρίς να λερώνουμε τα γύρω-γύρω, είδατε τίποτα. Μόνο το ποτηράκι κατευθείαν το άδειασε και τέλος. Πάρα πολύ ωραία, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και σένα το ίδιο. Και στην άλλη εβδομάδα, μην ξεχάσετε, θα αρχίσουμε σιγά-σιγά Χριστουγεννιάτικα. Να μπούμε μέσα στο κλίμα. Γιατί από ό,τι είδα, άρχισαν οι φίλες μας λίγο στολίζουν, κάνουν. Θα θέλουν φυσικά να μάθουν και για τα δεντράκια τους, να κάνουν το πρόγραμμά τους, να κάνουν, ξέρω εγώ, τις προετοιμασίες. Σίγουρα θα πούμε πράγματα πολύ ωραία, γιορτινά. Γιώργο, πες ακόμη μια φορά τα τηλέφωνα λίγο και λοιπόν, τη διεύθυνση. Είμαστε Παύλου Μελά 26, πίσω από την Ομαρχία Σερών. Είμαστε στο το ωράριό μας είναι καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και το απόγευμα Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 9. Μπορεί όποιος θέλει να μας καλεί στο τηλέφωνο, να του δίνουμε και συμβουλές ή αν θέλει κάτι μπορούμε να του στείλουμε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος κι αν είναι. Και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο σε οτιδήποτε χρειαστεί. Και δια τηλεφώνου πληροφορίες. Βεβαίως. Ό,τι θέλουν οι φίλοι να ρωτήσουν ή να ενδιαφέρουν. Και στο email μπορούμε να πω ότι... υπάρχει και μια ιστοσελίδα. Είναι η ιστοσελίδα μας είναι για αυτούς που είναι λίγο πιο προχωρημένοι και έχουν και υπολογιστή στο σπίτι. agrosmart.gr. Εκεί θα δείτε, έχουμε... πολλά προϊόντα, χρήσιμες συμβουλές για εποχιακά, πάρα πολλά προϊόντα. Ωραία. Και θα είναι τώρα και η νέα μας ιστοσελίδα θα είναι στη διάθεσή σας σε μια εβδομάδα περίπου. Και τώρα και οι μεγάλοι, επειδή έχουν τα παιδιά, τα εγγόνια, μπορούν άνετα να ψάξουν τα παιδιά και να καθίσουν και οι γονείς να δουν, ψάξουν, να κοιτάξουν. Αφού ενδιαφέρονται και νοιάζονται για αυτά τα πράγματα, σίγουρα είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα και τόσο καλά. Που καλά θα ήταν να τα ψάξουν και να τα δουν. Ναι, φίλες μου, αυτά είχαμε για σήμερα. Αύριο θα τα δείτε το πρωί επανάληψη 8.30 ώρα. Ό,τι δεν προλάβατε σήμερα ξανά θα τα απολαύσετε. Εμείς το απόγευμα πάλι 4.30 ώρα θα είμαστε εδώ. Γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας, Γεωργό, Μαρία. Σας καλό βράδυ. Θα σας δούμε τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
τόσο στρογγουλή. Φέρνω σε όλα τα παιδιά μπιφτεκά και αζουμερά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και σουβλάκια θρεπτικά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλου σεφ συντάγες στην κοτοσεφ. Κι-κι-κι-κι-κι-κι νοστιμιές υγιεινές. Κι-κι-κι-κι-κι-κι με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Ιγρήτα 4.